Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κατσάκης. Μαζί μας είναι και ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Και βεβαίως στα πλήκτρα είναι ο Μιχάλης ο Λαχανάς. Ο Μιχάλης ο Λαχανάς, σήμερα βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είμαστε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο για το εύρος που έχει πάρει, το πόσο οργανωμένη ήταν η επίθεση ενάντια σε μένα, με αφορμή ένα σχόλιο μου ενάντια στις ηγεσίες των ενώσεων αποστράτων και εν ενεργεία των ενόπλων δυνάμεων, τόσο οργανωμένο που πραγματικά εντυπωσιάζομαι ακόμη και εγώ που τους ξέρω και ξέρω τι δουλειά κάνουν κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι δεν τολμήσανε να απαντήσουν, λάθος, το δεν τολμήσανε. Δεν απάντησαν στην απάντησή μου. Στη δεύτερη τοποθέτηση. Στη δεύτερη τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό, με αφορμή βεβαίως τις ανακοινώσεις τους, τις οποίες και διαβάσαμε. Δεν είδαμε πουθενά κάποια απάντηση που θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε πού έχουμε κάνει λάθος. Τέλος πάντων, σε τι ακριβώς θα πρέπει να δούμε, να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Διότι εμείς πιστεύουμε σε, να το πούμε έτσι, σε μια άλλη κατάσταση. Οφείλω όμως να πω ότι με εκπλήσουν τα μηνύματα που δέχομαι από παντού. Αυτή τη στιγμή στο Γενικό Επιτελείο, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, έχουν κυκλοφορούν συστηματικά το γνωστό δημοσίευμα παραπληροφόρησης του On Alert. Βεβαίως ποντάρουν στο γεγονός ότι τον ιστότοπο λες. Ναι. Πόσοι είναι τώρα αυτοί που έχουν την επαρκή ευφυΐα, την προσωπική εντυμότητα και την αξιοπρέπεια να ψάξουν το ζήτημα. Οπότε τους μένει η επικεφαλίδα του On Alert. Βεβαίως δεν έχουν, δεν διακινούν βεβαίως την απάντηση που έδωσα για, με τον τρόπο που την έδωσα και πόσο χαμηλά είναι. Είναι πολύ δημοκρατική. Εντάξει, ο καθένας με αυτά που τραβάει. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω και μου διέφυγε πραγματικά την Παρασκευή, ίσως και λόγω συναισθηματικού φορτίου, θα ήθελα να πω ότι στις δύο απαντήσεις, αλλά και σε όσες απαντήσεις διάβασα, περίεργων τύπων και αλλοπρόσαλων, και τέλος πάντων ο καθένας έχει το επίπεδο του να επιδείξει, είναι δικαίωμά του, δεν διαπίστωσα ούτε, αλλά ειδικά στις δύο ανακοινώσεις που ήταν των θεσμικών εναποστρατεία ενώσεων, μάλλον το θεσμικών όπως αυτό προσδιορίζονται ενώσεις των αποστράτων, αλλά και των εν ενεργεία προέδρων, τέλος πάντων όπως αυτοί προσβάλλονται, των ηγεσιών τους ουσιαστικά, όπως αυτοί προβάλλονται, δεν είδα πουθενά να υπάρχει η λέξη πατρίδα. Κοιτάξτε το, ψάξτε το να δείτε. Τους εγκαλούσα ότι δεν ενδιαφέρεστε για την πατρίδα και την κατάστασή της και το ξεπούλημα, την εκποίηση και τη διάλυσή της. Δεν ενδιαφέρεστε για την πατρίδα που τελεί υποκατοχή και δεν βρήκαν να πούν ούτε μία κουβέντα. Γιατί έτσι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μια αναφορά. Και που το ενδιαφέρον είναι όχι ότι θα λέγανε κάτι και σημαίνει κάτι, γιατί από πατριδοκάπηλους άλλο τίποτα, έτσι. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και για να καταλάβετε πόσο συνεννοημένοι είναι όλοι μεταξύ τους, μου έκανε φοβερή εντύπωση και ο σφουγγοκολάριος του Περισσού στους συγκεκριμένους χώρους, και θα μιλήσω επώνυμα για τον ξέρω 20 χρόνια ίσως και περισσότερο, λέγεται Νικόλας Παπαναστάσης, ο οποίος βγήκε και είπε, βεβαίως εγκάλεσε, με εγκάλεσε για πράγματα που βεβαίως οποιοδήποτε έχει IQ μείον 2 καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχουν, αλλά ουσιαστικά βγήκε κατ' εντολή
των κομματαρχών του, διότι έτσι ξέρει να είναι. Ξέρετε, στο στρατό, εμείς τα φαντάρια, να το πούμε έτσι, είχαμε έναν όρο για εκείνους τους αξιωματικούς οι οποίοι δεν σέβονταν τη στολή και προτιμούσαν να βρίσκονται σε κομματικές αυλές και τέτοια πράγματα. Τους λέγανε, δεν ξέρω αν το λέγατε σε στη δική σας σειρά, τι σας πω, τσάτσι, τους λέγαμε τσάτσους. Λοιπόν, ναι, εννοείται. Επειδή λοιπόν ο κύριος Παπαναστάσης του δόθηκε εντολή από τον Λεμπερισσό να επιτεθεί σε μένα και να εγκαλέσει τις ενώσεις από στράτων και εν ενεργεία, γιατί ασχολήθηκαν μαζί μου αφενός, ο οποίος δεν έχω κανέναν ποιότητα στον πολιτικό μου λόγο, βέβαια, άμα ρουφάς από το πρωί μέχρι το τρίπιο, άμα ζεις στο περιβάλλον του Κουτσουμπέικο, που να βρεις ποιότητα άλλο, τέτοια ποιότητα στον Περισσό. Λοιπόν, και επιπλέον, όταν είπα για τον διοικητή της μεραρχίας, που δεν ήταν διοικητής μου, παρόλα αυτά τρέξατε να λέτε ότι βλακεία σας κατέβει στο κεφάλι, λοιπόν, το οποίο το γνωρίζει οποιοδήποτε υπηρετούσε στην ΕΣΟ εκείνη την εποχή. Απλά θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημά μου με το σχόλιο αυτό δεν ήταν ο σωματότυπος, όπως λέει ο κύριος Παπαναστάσης, με το σωματότυπο του διοικητή του μέραρχου, αλλά με το γεγονός ότι καθρεφτιζόταν επάνω του το ανάξιον της θέσεως. Δηλαδή, και δεν γνωρίζουμε όλοι την αναξιοκρατία που υπάρχει στο στράτευμα, ή επειδή είμαι τσάτσος του Περισσού πρέπει να τα έχω καλά με τους τσάτσους των υπολείπων. Τσάτσι όλων των χρωμάτων και κομμάτων, ενωθείτε. Λοιπόν, και βεβαίως τους εγκαλεί, γιατί τους εγκάλεσα να μην ασχοληθούν μαζί μου, γιατί τους εγκάλεσα για τον πατριωτισμό τους. Για το πώς αποδεικνύουν τον πατριωτισμό τους σήμερα. Για το πώς ξεπληρώνουν το γεγονός ότι αυτοί είναι εκπρόσωποι ανθρώπων που υποφέρουν σήμερα, που φέρουν ή έφεραν στολή, που φτύνουν το αίμα ανθρώπων που πέσανε για αυτή την πατρίδα. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές και από μένα το πήρανε κάποιοι και το έχουν κάνει και σημεία. Μπράβο τους, δεν είναι θέμα, δεν υπάρχει copyright εδώ. Ο κ. Παπαναστάσης λοιπόν, με εντολή του Κουτσουμπέικου, τους βγαίνει και τους εγκαλεί, γιατί δεν ασχολούνται επαρκώς με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού. Το γιατί υπάρχει αυτή η φτωχοποίηση, φυσικά, είναι οφείλεται στον καπιταλισμό. Βεβαίως, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά στην πραγματικότητα βγαίνει εκπρόσωπος του τηρημοκομείου Περισσός για να τους εγκαλέσει την τάξη και να μην τα βάλουν με το καθεστώς κατοχής. Και εγώ αναρωτιέμαι σε τι διαφέρει αυτός ο κύριος από όλους τους υπόλοιπους. Το αν βεβαίως είχα ποιότητα στο λόγο μου ή τέλος πάντων είμαι πολιτικά ασήμαντος, όπως είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους τσάτσους των κομμάτων εντός και εκτός στρατεύματος, πολιτικά σημαντικός είναι κάποιος που τα παίρνει χοντρά από το βαθύ ή το ελαφρύ κράτος, από αυτός που τα έχει βρει και είναι κατοικοδίαιτος αργόσχολος, και βεβαίως όλοι αυτοί είναι οι πολιτικά σημαντικοί οι οποίοι έφεραν τους στρατιωτικούς σήμερα σε αυτή την κατάντια. Εσείς στη δική σας βάρδια έγιναν οι στρατιωτικοί έτσι όπως έχουν καταντήσει σήμερα, τους έχουν καταντήσει. Και εσείς οφείλετε να λογοδοτήσετε, όχι εγώ. Αλλά να πάμε και παραπέρα. Στη συντακτική πράξη νούμερο 6 του 1945, η κυβέρνηση Πλαστήρα την εποχή εκείνη, θυμάμαι, και αυτό ξεκίνησε από τον ίδιο τον Πλαστήρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, αν τη διαβάσει κανείς, ο οποίος είπε το εξής: δεν νοείται φέρον στολή όταν η πατρίδα του βρίσκεται υπό την απειλή ξενικής κατοχής, απλά να λέει δεν με ενδιαφέρει, είμαι ουδέτερος. Γι' αυτό και εισηγήθηκε το αδίκημα περί εθνικής αναξιότητος. Είναι εκείνος δηλαδή που με την αδιαφορία του συνδράμει στο έργο των δοσυλλόγων. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος δοσυλλόγος, δηλαδή συνεργάτης στο να επιβληθεί κατοχή στον τόπο του, αλλά με την αδιαφορία του συνεργάζεται και έτσι στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα. Το αδίκημα αυτό ήρθε από τη Γαλλία, από εκεί το ενεπνεύστη ο στρατιωτικός Πλαστήρας, που παρεπιπτόντως ήταν 19, από 19 έγινε στρατηγός. Βέβαια σε άλλο στρατό, δεν υπάρχει ο στρατός σήμερα. Ένα στρατός που είχε το αυτοδιοίκητο
πιο αυτοδιοίκητο σήμερα, που οι πολιτικοί αρχηγοί και οι κομματικοί αυλικοί αποφασίζουν για το ποιος θα προαχθεί και ποιος όχι. Και επειδή μου λέτε τι ακριβώς στρατό θέλουμε εμείς, να το πούμε έτσι σε πολύ μικρά λόγια. Το πρώτο είναι ότι εμείς θέλουμε ένοπλες δυνάμεις που να υπηρετούν τη δημοκρατία, το λαό και την πατρίδα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίες μισθοφόροι, που το μόνο που τους νοιάζει είναι η τσέπη τους και να πέφτει ο μισθός. Και να διαφοροποιούνται από το λαό, διότι αυτοί βάζουν, λέει, τη ζωή τους, όπως μου εξήγησαν. Βεβαίως, όχι, κάντε λάθος. Τη ζωή των παιδιών μας βάζετε στον τορβά. Με τη δική σας στάση και τη δική σας αδιαφορία. Και να το πούμε και παρακάτω. Εμείς θέλουμε ένα στρατό που να στηρίζεται στην παλαϊκή στράτευση και στην υλοποίηση του δόγματος παλαϊκής άμυνας. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Θέλουμε να, με ένοπλες δυνάμεις που να έχουν το πλήρες αυτοδιοίκητο. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις με εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και αξιοκρατίας αναδεικνύουν στο επίπεδο της ιεραρχίας. Και όχι με βάση γενικά την αρχαιότητα, αλλά με βάση τις επιδόσεις, τα πραγματικά προσόντα, τη μόρφωση, το επίπεδο και φυσικά την αξιολόγηση που έχουν από υφισταμένους και ανωτέρους οι αξιωματικοί. Γιατί πώς να το κάνουμε? Πρέπει να είσαι παράδειγμα. Παράδειγμα προς τους κάτω σου και βεβαίως και προς τα πάνω. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Θέλουμε ένοπλες δυνάμεις. Δημήτρη, έτσι είναι. Βεβαίως. Θέλουμε ένοπλες δυνάμεις που να είναι απόλυτα δημοκρατικές και πλήρως διαφανείς. Και θέλουμε ένοπλες δυνάμεις που αυτός που αποφασίζει για τα οπλικά συστήματα, αυτός που κρίνει, εισηγείται και αποφασίζει για τα οπλικά συστήματα, είναι αυτός που θα έχει την ευθύνη του χειρισμού τους. Δηλαδή οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις. Και όχι οι διάφοροι πολιτικάντες, φορετοί και άλλοι, και μέσα σε αυτό το κύκλωμα και ενίοτε ορισμένοι απόστρατοι, που βεβαίως δεν τους πειράζει το γεγονός ότι έχουν καταντήσει με αυτό που πένιτες οι Έλληνες αξιωματικοί, γιατί αυτά τα παίρνουν χοντρά από εταιρείες, μεσάζοντες και διάφορες επιτροπές και επιτροπάτα, όπως μάθαμε από τη δικαιοσύνη. Μας τα δίδαξε αυτά η δικαιοσύνη. Αν και δεν ξέρω τι απέγιναν όλες αυτές οι ανακρίσεις περιοπλικών συστημάτων, μίζων και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλουμε. Και κοιτάξτε τους όλους πόσο πραγματικά, ρε παιδιά, ταιριάζουν μεταξύ τους. Η τσάτση των μεν με τις τσάτσους του δεν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ανακαλύψατε τον πραγματικό σας εχθρό. Μπράβο. Εγώ είμαι αυτός και είναι απολύτως σίγουρο ότι είμαι ορκισμένος εχθρός σας. Είμαι ορκισμένος εχθρός σε κάθε εθνικά ανάξιο που σημαίνει είδο σύλλογο. Που σημερινές συνθήκες αντί να σηκώνει το ανάστημά του, έστω και μόνος του. Γιατί εγώ θυμάμαι έναν όρκο που δίνανε οι Αθηναίοι οπλίτες, όχι οι Αθηναίοι, πολίτες που γινόντουσαν πολίτες και άρα οπλίτες. Διότι έτσι βασίζεται η δημοκρατία. Στον εξοπλισμό των πολιτών. Οι πολίτες υπό τα όπλα. Αυτό σημαίνει παλαϊκή στράτευση, παλαϊκή άμυνα. Λοιπόν, και λέγανε ου κατεσχύνω τα όπλα τα ιερά. Έτσι λέγανε. Δεν θα προδώσω. Δεν θα τιμήσω πάντα τα όπλα, τα ιερά. Και τον παραστάτη, αυτόν που δίπλα με στην ασπίδα στέκεται δίπλα σου. Και θα υποστηρίξω τις αποφάσεις του πλειοψηφίας, είτε μόνος είτε μαζί με τους υπολείπους. Έτσι λέγανε κάποτε. Σήμερα περνάει σε μία φράση στο όρκο το όλο οποιοδήποτε ορκίστηκε σε ένοπλες δυνάμεις, που λέει να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Όχι να φυλά το πίστη στο κόμμα. Και επάνω στη στολή φοράμε εθνόσημο, όχι κομματόσημο. Εγώ θα ήθελα να βάλω και μια πτυχή ακόμα σε όλα όσα λες, να δούμε έτσι κι αλλιώς και λίγο και την πολιτική πλευρά, και γιατί αυτό το πράγμα, ρε Δημήτρη, και εσύ πρωτίστως και το ΕΠΑΜ, αυτό προσπαθεί να πει όχι μόνο στην εργασιακή ομάδα, στον εργασιακό τομέα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σε κάθε εργασιακό τομέα που σηκώνει αυτή τη στιγμή μια μορφή διαμαρτυρίας, αντίστασης, απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια ευθεία με αυτοί που ήμασταν στις ομαλές περιόδους πριν την κρίση και να ζητάμε
την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων, να ζητάμε επιδόματα ή να ζητάμε μόνο να μην υπάρξει η διαθεσιμότητα ή η κινητικότητα ή όλες αυτές οι μνημονιακές πολιτικές. Έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι κανένας κλάδος, κανένα κλαδικό αίτημα, καμία τέτοιου είδους διεκδίκηση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπεράσει αυτό το πάρα πολύ σκληρό πυρήνα, σκληρό μανδύα των πολιτικών που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Άρα, όχι μόνο για τους στρατιωτικούς, ζητάμε από το 2011 να γίνει μεγαλύτερη να ανάληψη των ευθυνών του λειτουργήματος του κάθε επαγγέλματος. Δηλαδή, τι δουλειά κάνει ο εκπαιδευτικός? Είναι μόνο για να προφυλάσει το ωράριό του που είναι εξάωρο ή λιγότερο, ή το να μην έχει ένα μήνα παραπάνω δουλειά το καλοκαίρι? Όχι ρε φίλε εκπαιδευτικέ, είναι για να δεις το που έχει πάει η εκπαίδευση και να μπεις μέσα βαθιά, να αναλάβεις την ευθύνη της εργασίας σου, της πραγματικής, του περιεχόμενού της δηλαδή. Το ίδιο λέμε για τους καλλιτέχνες, το ίδιο λέμε για κάθε κλάδο, από τον απλό εργάτη που παράγει το οτιδήποτε μέχρι έναν ακαδημαϊκό, ένα πανεπιστημιακό. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος και το περιεχόμενο και το πολιτικό αλλά και το πραγματικό ενός στρατιωτικού, αν δεν είναι το πώς υπερασπίζουμε την πατρίδα? Γιατί αυτό δεν είναι απλά ένα λειτουργήμα, έτσι. Ναι, ότι υποτίθεται ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή οφείλω να ομολογήσω ότι πάντου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να δείξουν καταφανώς, και αυτό το πράγμα τουλάχιστον όποιος έχει το χέρι στην καρδιά ανεξαρτήτως της τοποθέτησης το καταλάβει, το ποιος είναι πραγματικά ο εχθρός του καθεστώτος. Φυσικά δεν είναι το κουκουέ, δεν είναι η τσάτσι του Πυρισσού, όπως δεν ήταν ποτέ κανενός η τσάτσι. Η τσάτσι είτε της αντιπολιτεύσεως είτε της υπολιτεύσεως, παίζοντας ακριβώς το ρόλο του το διχαστικό παιχνίδι απέναντι σε κάθε προσπάθεια δημοκρατικής, πώς να το πούμε, δημοκρατικής αναβάθμισης της χώρας. Πάλι για τις ελευθερίες, δεν ξέρω πώς να το πει κανείς. Ναι. Ωστόσο, οφείλω να πω, γιατί μου το γράφουν εδώ, μου στέλνουν μηνύματα στο μικρόφωνο DK και παράβλεψή μου το ότι δεν το είπα. Μικρόφωνο DK παπάκι gmail.com. Μικρόφωνο DK παπάκι gmail.com για όλες τις όσες θέλετε. Και επίσης, βεβαίως, στο τηλέφωνο 210-34-28-676. 210-34-28-676 για όποιον θέλει να πάρει ζωντανά. Αναφέρθηκα όμως στον κύριο Νίκο Παπαναστάση, διότι συγκλονίζομαι, αν και 53 χρονών βουχαϊδούρη, πραγματικά εγώ είμαι αυτός, συγκλονίζομαι πως γίνεται να ξέρεις έναν άνθρωπο 20 χρόνια, να τον θεωρείς φίλο σου και να φαίνεται ότι έχει τέτοια ψυχή ρουφιάνου. Και όλα αυτά να δικαιολογούνται από τι? Από τον κομματικό πατριωτισμό. Και βεβαίως, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, ο κομματικός πατριωτισμός είναι το καταφύγιο πάντα των παλιανθρώπων. Και θα ήθελα πάρα πολύ, όταν για παράδειγμα στη συγκεκριμένη σχολή, μάλλον στη συγκεκριμένη ένωση, είχα κληθεί και τους τα έλεγα εδώ και 3 χρόνια και τα επαναλάμβανα κάθε φορά που βρισκόμουν σε χώρο τέτοιον, είτε αναποστρατεία είτε ενεργεία, και τους τα έλεγα και τους ξανάλεγα, αλλά τώρα βεβαίως θυμήθηκαν και έκαναν την επίθεση, πιανόμενοι από ακραίες εκφράσεις που εκφράστηκα. Προφανώς βεβαίως δεν τις χρησιμοποιούν αυτοί, είναι υπεράνω λοιπόν με την έννοια της οργής, και οφείλω να ομολογήσω ότι για όποιον το πήρε προσωπικά, φυσικά ζητάω συγγνώμη, γιατί δεν είναι εκεί η ουσία, να πιάσουμε την ουσία, έτσι. Και φυσικά μας χωρίζει χάος την αντίληψη για τις ενόπλες δυνάμεις, τουλάχιστον στα ζητήματα αυτά που τοποθετήθηκαν αυτές οι ενώσεις, οι ηγεσίες τους δηλαδή. Και οφείλω να ομολογήσω ότι γιατί ο κύριος Παπαναστάσης δεν σηκώθηκε όταν ήμουν στη δική του ένωση και μιλούσα και τα έλεγα και κυκλοφορεί το βιντεάκι αυτό στο διαδίκτυο, όποιος θέλει να το δει, γιατί σηκώθηκε με Παρίσι να μου πει αυτά που έγραψε? Γιατί τότε χαριεντιζόταν μαζί μου και έλεγε πέστα. Έτσι όμως είναι. Όταν είσαι τσάτσος με ηθική και αντίληψη τσάτσου, και όποιος θέλει εδώ είμαστε, ενώπιος ενωπίο, όποιος θέλει και όποιον ενδιαφέρει να αντιδράσει ή να πει εδώ μπροστά, γιατί το να το παίζεις επαναστάτης και κριτής εκ του πληκτρολογίου
ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ δε περισσότερο όταν κάποιοι δεν τους ανέδειξε το σύστημα, γιατί δεν είναι κρατικοδίαιτοι όπως τα κομματικά του αφεντικά, αλλά τρέχανε από κασόνι σε κασόνι, από πλατεία σε πλατεία, από γειτονιά σε γειτονιά. Όταν τα κομματικά του αφεντικά συμφωνούσαν με το βαθύ κράτος πώς έπρεπε να διαλύσουν τις πλατείες των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που κατέβαιναν κάτω, που ανάμεσά τους σε μεγάλο βαθμό ήταν και στρατιωτικοί, είτε από στρατεία είτε ενεργεία, ακόμη και αυτός έρχονταν να κατεβαίνε κάτω να δει τι γίνεται με αυτές τις μάζες κόσμου. Και τότε βεβαίως όλοι μαζί συζητάγαμε, καλά ρε παιδιά, πού βρίσκεται το κουκουέ, πού είναι, για ούζα. Και βεβαίως το μόνο που ήξερε το κουκουέ, να στείνει παγίδες που να πέφτει μόνο του μέσα, έχοντας νεκρούς και τραυματίες. Τα ξεχάσαμε αυτά. Έτσι είναι όταν υπηρετείς τη ρημοκομείο. Μάλιστα. Έχουμε και μια αποχώρηση από το ΕΠΑΜ. Θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτή, διότι μου τη γράψανε τώρα, μου τη στείλανε. Α, δεν ξέρω, ναι. Καζάκι, φεύγω από το ΕΠΑΜ και πάω στο ΚΚΕ. Που έχει εμπεριστατωμένο πρόγραμμα, θα μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαγράψει το χρέος. Okay. Το λέει πεντακάθαρα. Απλά πρέπει πρώτα να έχει οικοδομήσει στο ανώτατο στάδιο το σοσιαλισμό και μετά θα τα κάνει αυτά. Είναι προϋπόθεση σοσιαλισμός για να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λέει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε δύο μνημειώδεις ανακοινώσεις της στις 25 Οκτωβρίου 2015. Κατά λάθος ο φίλος εδώ λέει 2045. Δεν έχει καμία σημασία. Με αυτούς του περισσού, είτε 2015 είτε 2045 ή 3175, είναι το ίδιο πράγμα, και στις 21/9/2015. Πιο χαφιές πεθαίνεις, δε κουτσούμπα, μας λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Παραθέτει το απόσπασμα για να το διαβάσουμε, για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας, οι οποίοι πρέπει, πώς το λένε, με πάθος να τρέξουν στον Περισσό, γιατί χωρίς τον Περισσό χανόμαστε. Η εκ Περισσού, το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη ρήξης με την καπιταλιστική εκμετάλλευση και εξουσία, μας λέει λοιπόν η προκήρυξη του ΚΚΕ. Είναι η δύναμη που μπορεί να οδηγεί στον πραγματικά διαφορετικό, όχι μόνο εναλλακτικό, αλλά ανώτερο τύπο οργάνωση της οικονομίας και όλης της κοινωνίας, με κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο, ανθρώπινο πρόσωπο, αλογίσια ουρά και λιονταρίσια πόδια. Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις. Προσέξτε τώρα αυτό το πράγμα. Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις για αποδέσμευση από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τελειώσει το πρόβλημα της πείνας. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να φτάσουμε, το να οργανώσουμε από στόχος ο σοσιαλισμός ή τουλάχιστον η κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικός σχεδιασμός και ο στρατώνας που ονειρεύεται ο κύριος Κουτσούμπας και η δική του, από στόχος μετατράπηκε σε προϋπόθεση. Δηλαδή, αφού πρώτα οικοδομήσει κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο και έναν ολόκληρο στρατώνα που σαν φυλακή θα χώσει όλη την κοινωνία μέσα να έχει τους τσάτσους ένστολους και μη που διαθέτει στο στράτευμα, ευτυχώς είναι λίγοι πλέον, έχουν απομείνει από μπάστακους απ' έξω, φύλακες και με τους βούρδουλες και με τα όπλα να μας φυλάνε, μήπως αυτοί, πώς θα το πούμε, αυτός ο παράδεισος που μας χαρίζουν δεν μας χωράει. Λοιπόν, έγινε προϋπόθεση για την πραγματική λύτρωση από τη μέγενη των αγορών του κεφαλαίου για μονομερή. Δηλαδή όλα αυτά θα οικοδομηθούν με ευρώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως με τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν πλέον οικοδομήσουμε και έχουμε τις προϋποθέσεις, τότε θα λυτρωθούμε. Ειλικρινά, προσυπογράφω κι εγώ, πιο χαφιές πεθαίνεις, ή θα το πω πιο ευγενικά, πιο τυρίμος πεθαίνεις. Πιο τυρίμος πεθαίνεις. Αυτά μας λέγανε και οι τυρίμοι παλιά. Πιο πολύ το κάρο μπροστά από το άλογο δεν μπορεί να υπάρξει, και αν θέλεις κι άλλη μια λοιπόν, πτυχή. Πάμε παρακάτω. Να ξαναπούμε, γιατί μας το ξαναγράφουν. Εδώ πάντως κάποιος ρωτάει. Συγγνώμη, να πούμε το Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Θα το βάλουμε και αυτό. 210-3428-676 το τηλέφωνο. 210-3428-676. Και φυσικά το μικρόφωνο με κάπα. Μικρόφωνο. gmail.com. Να απαντήσουμε. Ναι. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Τον Δημήτρη θα λέει. Εδώ είναι. Δημητράρα. Ναι. Αρχηγέ μου και αυριανέ πρωθυπουργέ μου.
Σιγά κάτσε πώς τα λες, έτσι θα με κάτσε να τον Παπανδρέου. Αυστραλία, Σπύρος Παύλου, από Σιδνή. Ναι. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Βεβαίως, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή έχω από αυτά που έχεις πει για τους καραβανάδες, έχω βράζω αυτή τη στιγμή, βράζω ειλικρινά, δεν ξέρω, δεν μπορώ, προσπαθώ να ηρεμήσω και να συναρμολογώ και αυτά που θέλω να πω. Εάν θα έλεις, κάνε μια εκπομπή από όλους τους φίλους του ΕΠΑΜ, από όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ, από όλους τους ανθρώπους όλους πάνω που υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό, να αναφερθούν σε γεγονότα, σε πράξεις, σε ανθρώπους που υποτίθεται ήταν αξιωματικοί. Για να βγει μια αλήθεια, γιατί αν είχαμε, εγώ είπα πολλές φορές και το έχω αναφέρει, αν είχαμε έναν Ναύαρχο και έναν Κυπριώτη, αύριο να μου πούνε να πέσω στη φωτιά, θα πάω πρώτος. Είμαι 54, πάω πρώτη γραμμή κατευθείαν. Μπες στη φωτιά να πω μαζί τους, γιατί το αξίζουν. Αλλά τους κολοκαραβανάδες που είχαμε, έχω να σου πω ιστορίες, αδερφέ, να τραβά τα μαλλιά σου. Να πεις αυτοί, όχι μόνο άνθρωποι άξιοι να υπερισπίσουν την πατρίδα, αλλά καθαρά καριέρα, κομπλεξική, άχρηστη, ανίδη, μόνο την πάρα τους και τίποτα άλλο. Λοιπόν, με ακούς? Ναι, σ' ακούω. Απλά ήθελα να σου πω και με όλα. Αλλά επειδή θέλω να κάνω μια παρένθεση. Ναι, βεβαίως. Ναι, και είμαστε. Χριστέ μου. Λοιπόν, εγώ θέλω, άκουγα και πρόσφατα για τους, από τον Σπύρο Δουστάλια, στους ακροβάτους του Ομήρου που κάνει ο φίλος εκπομπή. Ναι. Σε αυτό ήθελα να αναφερθεί σε οικετεύω, θέλω να μου κάνεις ορισμένες διευκρινήσεις, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Λέει, χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία, εντάξει. Ναι. Εγώ όμως θέλω να κάνεις μια διευκρίνηση. Με ποιες τράπεζες, με αυτές τις υπάρχουσες, με τα κουφάρια που αναφέρουμε και ξέρουμε. Όχι βέβαια. Δεν εννοούσε και αυτές τις τράπεζες. Προς Θεού. Χρειαζόμαστε άλλες τράπεζες. Άλλου χαρακτήρα τράπεζες. Ωραία. Λοιπόν, για το άλλο, επειδή ξέρεις, υπάρχουν σήμερα με την κουτσή Ελλάδα, με την στραβή Ελλάδα, με όλα τα όσα παθαίνουμε. Δεν έχει γίνει μία αναφορά και το έχω πώς θέλω σαν απέτηση, ειδικά από το ΕΠΑΜ. Ναι. Γιατί είμαστε παλικάρια, δεν είμαστε κότες. Ακούω ο νεαρός Δημήτρης Χατζής από Καβάλα, τελείως άσχετο από τους καραβανάδες, έτσι. Ναι. Ότι το παλικάρι είναι ένας στους 6 ανθρώπους σε όλη τη γη που έχει κάνει πρόεδρο στη ρομποτική, ξέρω εγώ. Ναι. Και θα τον απορροφήσει αύριο η Αμερική και θα περηφανεύεται για την πάρτη της. Ναι. Να γίνει μια αναφορά. Για τους παραολυμπιακούς που έγιναν με τους 1.200 ανθρώπους Έλληνες, παλικάρια, που πήραν μετάλλια, χρυσά, αργύρα, έτσι, και δεν έγινε μια αναφορά. Γιατί το λέω αυτό? Και μόνο που θα γίνει μια μνήμα, να φανεί ότι πραγματικά οι επανήτες μιλάνε για τον Ελληνισμό και για την Ελλάδα, για τους πραγματικούς Έλληνες, όχι για τους παπάρες, όχι για τα πουλημένα τομάρια. Ότι έχουμε τους ανθρώπους και τους ενδιαφερόμαστε και τους φροντίζουμε. Εντάξει. Σωστό, έχεις δίκιο. Για τους καραβανάδες θέλω να γίνει οπωσδήποτε μια εκπομπή, να καλείς όλους εμάς τους ανώνυμους να λέει τις εμπειρίες τους από το στρατό. Για να τους εκθέσουμε, γιατί δεν αξίζουν μία, το 80% είναι άχρηστοι. Άχρηστοι! Δεν είναι πατριώτες, είναι πουλημένα τομάρια. Ευχαριστώ, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Δεν είμαι Γιώργος, είμαι Σπύρος από Σπύρος, σήμερα. Συγγνώμη. Okay, Σπύρος. Εντάξει, συγχώρεσέ με, Σπύρος. Okay. Yeah. Να είστε λοιπόν καλά, για χαρά. Κοίταξε να σας κάτι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ δεν θα κάνω το ίδιο πράγμα που έκαναν και αυτές οι ενώσεις. Βάλανε το σύνολο των εναποστρατεία και εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων μπροστά τους για να γλιτώσουν αυτοί την έγκληση που τους έχω κάνει. Αυτή η ναζιστική πρακτική, αυτού του τύπου η φασιστική λογική δεν θα είναι σε μένα. Έτσι και μπορώ κάλλιστα να αρχίσω να διαβάζω τα εκατοντάδες μηνύματα που έχω από ενεργεία και εναποστρατεία που λένε πολύ χειρότερα από ό,τι είπα και πολύ χειρότερους ακραίους χαρακτηρισμούς, όπως και ο φίλος άλλωστε. Λοιπόν, θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν το κάνω όμως, γιατί η διαφορά τους είναι με μένα.
δεν είναι με κανέναν άλλον και δεν πρόκειται να βάλω κανέναν να λύσει το δικό μου θέμα, τις δικές μου, να υπερασπιστεί τις δικές μου απόψεις. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά που λέω και πρέπει να κρατήσω αυτή την ευθύνη προσωπική. Ο καθένας κρατάει, δεν θα κάνω αυτό που κάνουν αυτοί. Να μιλάω εκ μέρους του ελληνικού λαού όπως αυτοί μιλάνε εκ μέρους. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, το πώς νιώθω εγώ. Πώς νιώθω εγώ την πατρίδα μου και πώς εγώ αγωνίζομαι για την πατρίδα μου, φυσικά και για την οικογένειά μου. Μακάρι να είχαν και αυτή τη στοιχειώδη αυτή τη δημοσία. Έτσι και. Αλλά θέλανε ακριβώς χωρίς να χρησιμοποιήσουν, όπως οι παλιοί Ναζί χρησιμοποιούσαν τους ομήρους μπροστά τα τρένα τους ή από τις φάλαγγές τους για να μην χτυπηθούν από τους πατριώτες που πολεμούσαν ενάντια στους Ναζί, έτσι χρησιμοποίησαν τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στα οποία ενάντια στους οποίους δεν καταφέρθηκα, ή πολύ απλά, όχι μόνο γιατί τους σέβομαι, δεν σέβομαι όλους, υπάρχουν και οι ανάξιοι. Και αυτή η ανάξη δεν είναι αυτό που λέει σε κάποια ανακοίνωσή του η ενεργεία, η εκπρόσωποι του ενεργεία, τον σώμα όπως προσδιορίζονται, δεν είναι αυτοί που κλέβουν και κάνουν ποινικές πράξεις. Ανάξιος είναι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί οποιοδήποτε έμεσο τρόπο ή άλλο, ή άλλη διαδρομή, κομματική, πολιτική ή οτιδήποτε κύκλωμα, προκειμένου να αναρχηθεί σε αξιώματα που δεν τα αξίζει. Αυτός είναι ο ανάξιος. Και αυτό πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Θα έπρεπε να το είχατε σηκώσει, γιατί ανάξιος στη δουλειά αυτή κοστίζει ζωές. Δεν είναι ότι κοστίζει μόνο σε χρήμα και οτιδήποτε, κοστίζει ζωές. Λοιπόν, αν μη τι άλλο. Αλλά βεβαίως, όταν είσαι τσάτσος, τελείωσε. Δηλαδή, δεν, η ηθική είναι φοβερή. Και το έχουμε και κάτι άλλο για τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, πάντα ήθελα να πω. Το εξής, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αριστερός. Και όποιος με λέει αριστερό, με βρίζει. Γιατί διαπίστωσα ότι τόσο στην αριστερά όσο και στη δεξιά είναι το ίδιο, υπάρχει το ίδιο ρουφιανιλίκι όπως και στη δεξιά. Οπότε γιατί να είμαι αριστερός εγώ? Εγώ απλά υπηρέτησα όσο το υπηρέτησα ή εντάχθηκα σε ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Έχει τελειώσει, ευτυχώς γι' αυτό. Τελείωσε στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του 80, τέλειωσε στις αρχές του 90, όπου το αντιπροσώπευαν άνθρωποι σαν τον Μπελογιάννη που λέγανε ότι όταν μας εγκαλείται, καλείται εμάς που την αγάπη για την Ελλάδα τη δείξαμε χύνοντας το αίμα μας. Και όχι με ανθρώπους οι οποίοι θαυμάζουν και συνεχίζουν το έργο των τηρήμων στην παλιά εποχή. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Δεν είχα ποτέ. Και δεν πρόκειται να έχω και σήμερα. Όποιος θέλει να είναι τσιράκι των τηρήμων, πρόβλημά του. Απλά σας είπα, με ενόχλησε γι' αυτό και αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο αυτό που θέλει να είναι τσάτσος του Περισσού. Δικαίωμά του. Έτσι έμεσα απαντάς και σε ένα φίλο εδώ που στο chat του site του σταθμού αναρωτήθηκε αν απευθύνεσαι στις ηγεσίες ή σε όλους τους... Όποιος έχει ακούσει τις τοποθετήσεις μου, καταρχήν οι τοποθετήσεις μου δεν είναι οι τωρινές. Είναι από την αρχή της κρίσης και τις έχω πει σε μαζόξεις τόσο εν ενεργεία όσο και ανά αποστράτων αξιωματικών που με έχουν καλέσει. Και το έχω πει κατάφατσα. Έχω εγκαλέσει τις ηγεσίες τους επανειλημμένα και φυσικά τον καθένα ξεχωριστά για να πάρει τις αποφάσεις του και να σταθεί ορθώς. Να δείξει πραγματικά σήμερα πώς τιμά τον όρκο του. Και ο όρκος. Είπαμε, φυλά το πίστη εις την κομματική ναυλή των υπουργών και όλη τη συμμορία. Φυλά το πίστη στην πατρίδα, λέει. Ξέρω εγώ, εκτός και αν δεν σημαίνει τίποτα όλο αυτό το πράγμα. Να το καταργήσουμε, άμα είναι. Ωραία. Να σε πάω αλλού. Βεβαίως, τελειώσαμε με αυτό. Okay. Όποιος θέλει να απαντήσει, βεβαίως τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά, ναι, και έχει το θάρρος και το ανάστημα να μπορεί να έρθει εδώ να απαντήσει. Αλίμονο, αλίμονο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει. Είχαμε δύο αλλαγές ή προϋποθέσεις αλλαγής των πολιτικών σε δύο χώρες Λατινικής Αμερικής. Μία είναι η Αργεντινή. Πριν πάμε στα εξωτερικά, να μείνουμε στα εσωτερικά. Ωραία. Να το συζητήσουμε αυτό. Ωραία, γιατί και για τη Βενεζουέλα είχαμε μία τάση, έτσι, ναι, καταγράφηκε ένα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα θέμα αυτό, να δούμε το κατά πόσο. Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα για να βρω πηγές από τις συγκεκριμένες χώρες για να ασχοληθώ, γι' αυτό κάνω και την ερώτηση.
Στα εσωτερικά, τι να πρωτοσχολιάσεις, έτσι, είναι αρκετά αυτά που μπορείς να, σε αυτά μπορείς να αναφερθείς. Κοίταξε, στα εσωτερικά, καταρχάς να πούμε σε ένα φίλο ο οποίος μας ρωτάει για έναν τύπο ο οποίος κονόμησε χοντρά από τα... ο φίλος ο Γιάννης. Δημήτρη, θα ήθελα να ψηφίσω για αυτό. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα ενός τύπου ο οποίος τα κονόμησε χοντρά, της Τζαπόνικα, της εταιρείας Τζαπόνικα, που λέει μύθες και αμύθος και αλήθεια για το χρέος. Ο τύπος αυτός, ο Καζάριαν, ο οποίος είναι Αμερικανός αρμενικής καταγωγής, είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Τζαπόνικα Partners, ιδιωτικές επιχείρησης επενδύσεων κτλ. Και έπαιξε χοντρά με τα ομόλογα ελληνικού χρέου, ελληνικού δημοσίου, και με βάση αυτά κέρδισε τρελά λεφτά. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Μας λέει λοιπόν αυτός ότι αυτός το έβγαλε το συμπέρασμα από μια ιδιότυπη μεγάλη, έτσι, πολύ αυτό το πράγμα το μελέτησε πολύ και είδε ότι η καθαρή παρούσα αξία του χρέους είναι μόλις 22% επί του ΑΕΠ και όχι 170-180% που είναι σήμερα. Λέει ηλιθιότητες. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται. Η καθαρή παρούσα αξία δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Η καθαρή παρούσα αξία αφορά τους χρηματιστές. Αφορά δηλαδή αυτούς που παίζουν στο χρηματιστήριο. Τώρα, το τι λέει ο παλαβιάρης αυτός, μην το συζητάμε. Δηλαδή, μιλάμε για έναν κερδοσκόπο του κερατά, ο οποίος κονόμησε, όχι γιατί έκανε, ξέρετε, όλοι αυτοί οι γελοί είναι κερδοσκόποι. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε, το συνάφι μου, να το πούμε έτσι, δεν τους παίρνει ποτέ τα σοβαρά. Έτσι λοιπόν τι έρχονται και σου λένε? Αυτός κονόμησε γιατί έχει επαφή με τις κυβερνήσεις. Και φυσικά ενδεχομένως, εγώ το συνάγω, παίρνει και πληροφορίες, εσωτερική πληροφόρηση. Έχει γίνει χαμός για την Τζαπόνικα. Από όσο γνωρίζω, η Αμερικανική κεφαλαγορά ήδη κάνει έρευνα, γιατί ήταν υπερβολικές οι αποδόσεις σε ομόλογα τα οποία είχαν υποστεί ήδη default. Πώς γίνεται λοιπόν να έχει εσωτερική πληροφόρηση? Δεν ξέρω αν θα βγάλει πουθενά ή όχι, γιατί αυτό είναι ένα περίεργο κύκλωμα. Λοιπόν, απλά να σας πω κάτι πολύ απλό. Αυτός ο τύπος απλούστατα πρέπει να παρουσιαστεί. Έχει φοβερά κόμπλεξ. Όλοι αυτοί οι τύποι έχουν φοβερά κόμπλεξ. Κονομάνε με το παρασκήνιο και κάτω από το τραπέζι με πληροφορίες που έχουν από μέσα. Λοιπόν, όλες αυτές οι ιστορίες πρέπει να τις δικαιολογήσουν. Και επειδή είναι ανύπαρκτοι τύποι, οι άνθρωποι αυτοί είναι απίστευτοι τύποι, κερδοσκόποι, πώς να το πω, σαν τους χαρτοκλέφτες. Λοιπόν, πρέπει να παρουσιαστούν και σου πετάνε τώρα την καθαρή παρούσα αξία, το 22%. Ρε κακομύρι, εγώ το ομόλογο πρέπει να το πληρώσω σαν λαός ή όχι? Τι μου λες τώρα καθαρή παρούσα αξία? Τι δουλειά έχει καθαρή παρούσα αξία με την εξυπηρέτηση του χρέους? Τι ανοησίες είναι αυτές? Και καθόμαστε και τώρα και το συζητάμε τώρα αυτό, τον τύπο. Φίλε μου, όταν θα έρθει το κουπόνι να πληρωθεί, θα πρέπει να πληρωθεί. Άντε πήγαινε εσύ, πες στο δανειστή που το κατάει από τον κάτοχο του κουπονιού και του ομολόγου. Ξέρεις, ο Κδάριαν μας είπε ότι είναι μόλις το 22% αυτό. Τι λες ρε φίλε, η ονομαστική μετράει. Θα το πληρώσεις? Αυτό έχει το σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Το γεγονός ότι κάνουμε αναγωγή λογιστική και παίρνουμε υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας, να το βράσω αυτό για τους κερδοσκόπους. Δηλαδή για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν εκεί, ξέροντας τις δυνατότητες απόδοσης του ομολόγου που θέλουν να κάνουν. Εγώ είμαι κερδοσκόπος. Είμαι επενδυτής εγώ. Κακομοίρης είμαι τώρα. Και μου τα παίρνουν όλα για να πληρώσω την ονομαστική αξία των ομολόγων που τρέχουν. Δεν πάνε να πληρώσω την καθαρή παρούσα αξία. Αυτά τα κοιτάνε οι χρηματιστές. Που θέλουν να προτείνουν στους πελάτες του διαχείριση κεφαλαίων που κάνουν, να το πούμε έτσι, που είναι και τέτοια πράγματα. Και αυτές είναι ανοησίες. Στο ρε παιδιά, ακούστε πολύ απλό. Μπορεί το δικό σας δάνειο που έχετε πάρει από μια τράπεζα και να το έχει ρίξει στη χρηματιστική αγορά το προϊόν ή η συγκεκριμένη τράπεζα και να αξίζει το 1/1000 της συνολικής αξίας εξυπηρέτηση του δανείου. Το 1/1000, για να μην σας πω πολύ λιγότερο. Λοιπόν, εσύ σημαίνει ότι δεν θα το πληρώσει το δάνειο? Ότι οι απαιτήσεις εξυπηρέτησης δεν παραμένουν οι ίδιες? Αυτό είναι το θέμα. Τι να το κάνω εγώ καθαρή παρούσα αξία και τρία πουλάκια κάθονται? Πρέπει να το πληρώσω
Φυσικά. Στην ονομαστική αξία. Φυσικά. Γιατί αυτή είναι η χρεωστική απέτηση. Έτσι θα, τώρα που με παίρνει τράπεζα εμένα, θα τους πω στην κυράκη αυτή που με παίρνει. Ναι, να πας στο καζάρι, να σου εξηγήσει καθαρή παρούσα. Η παρούσα αξία είναι 1% αυτή τη στιγμή και θα ναι, βέβαια θα την πείσουμε αμέσως. Μην τους ακούτε αυτούς τους γελίους. Μην τους ακούτε. Κερδοσκόπι του κερατά. Και θέλουν να αυτοπαρουσιαστούν ότι κάτι είναι. Τίποτα δεν είναι. Τζογαδόροι. Τζογαδόροι και χαρτοκλέφτες μέχρι το βάθος του. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι πώς να τα κονομάνε παρεούλα. Λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν και παίζουν στις χρηματαγορές, γιατί είναι ευφιέστατοι στον τρόπο που τοποθετούν τα χρήματα στις χρηματαγορές. Ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυλα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και από αυτούς δεν είναι ο Καζάριαν. Ο Καζάριαν ξέρει. Παίζω σε ομόλογα, γιατί έχω τις πλάτες συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων. Που ξέρω ποιο, που βγάζουν υπουργούς, που ξέρω ότι βγάζουν ειδήσεις. Και έτσι κονομάω. Ήξερε ο άνθρωπος από την αρχή, το έχει σφυρίξει ο φιλαράκος του στο Υπουργείο Οικονομικών, ήξερε από την αρχή ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα τα πουλήσει όλα στους δανειστές. Οπότε τι έκανε, κράτησε ομολόγων και το απέδωσε πάνω από 100% στην αξία. Και εγώ τι φταίω εγώ τώρα, δεν θα τα πληρώσω αυτά. Στην ονομαστική δεν καλούμε να τα πληρώσω, σαν ελληνικός λαός, σαν Ελλάδα. Ναι, ναι. Έτσι. Δημητρή, εδώ ο Υπουργός Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης μας έβγαλε καινούριο φρούτο. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σκέφτονται, λέει, μείωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους έχουν οφειλές προς τη ΔΕΗ. Αυτό εξετάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σύμφωνα με τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Και το είπε μιλώντας στο Μέγκα, αναφέροντας ότι δόθηκε εντολή να εξεταστεί αν μπορεί και πώς να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το μοντέλο της Γαλλίας, όπου όταν κάποιος χρωστάει δεν του κόβουν το ρεύμα αλλά του βάζουν μια άλλη ασφάλεια και έχει ρεύμα μόνο για φως, δηλαδή δεν θα έχει θερμοσύφωνα, δεν θα έχει θερματικά σώματα κτλ. Σε ερώτηση πότε αυτό θα γίνει, ο μέγας αυτός το μέγα μυαλό που λέγεται Πάνος Σκουρλέτης απάντησε ότι είναι υπομελέτη το όλο θέμα, λέγοντας αυτό ρωτάω τώρα να μάθω αν γίνεται αυτό. Βεβαίως, γιατί είναι γνωστός ηλεκτρολόγος ο κύριος Σκουλέτης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι όλο αυτό το πράγμα, έτσι να το πάρουμε λίγο και αστεία, είναι περίπου η λογική του Καραγκιόζη. Που το λέγανε τα κολλητήρια του, λέγανε «Μπαμπάκο, τι κάνουμε όταν βρέχει στην καλύβα, βγαίνουμε όλοι έξω να μην βραχούμε». Έτσι λοιπόν, όταν πέσει πολύ κρύο και θέλεις μεγάλη κατανάλωση, βγαίνεις έξω με κουβέρτες, γιατί το σπίτι είναι πιο κρύο από το να είναι το έξω το περιβάλλον, αν δεν έχει θέρμανση. Έτσι. Και μην ανησυχείτε, μόλις έχουν κόψει το επίδομα θέρμανσης. Θα πείτε φέτος το κρύο. Τι να σας πω, που έχουμε σύμμαχο ακόμα τον καιρό, δηλαδή. Είναι φοβερό, ναι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το έχουν κόψει κατά 50% νομίζω. Και βεβαίως έχουν περιορίσει, έχουν βάλει πιο αυστηρούς τους όρους απόδοσης, ναι, του επιδόματος. Βεβαίως, ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και πάνω, πραγματικά όχι θα υποφέρει. Θα βρει πάλι καταφύγιο στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω πάντως αν αυτό προβλέπεται να γίνει και σε πόσο καιρό μπορούν να το κάνουν, γιατί προφανώς θα πρέπει να μπει μέσα στο σπίτι συγκεκριμένου συνεργείου που θα βάλει ειδικές ασφάλειες για να μην μπορείς να σηκώσεις πάνω από κάποια βατ ρεύμα. Γιατί αλλιώς πώς θα γίνει, για να μην έχεις θερματικά σώματα, θερμοσύφωνες κτλ. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο απηχεί μια τρομοκρατημένη λογική του ότι παιδιά. Απειλώ, εκβιάζω, μπας και κάποιοι φιλοτιμηθούν και πάνε και δώσουν, πληρώσουν κανένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Δηλαδή αυτή τη λογική περισσότερο νομίζω έχει, είναι η δική μου εκτίμηση. Είναι πολύ πιθανό. Ναι, ο εκβιασμός, η τακτική εκβιασμού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο φίλος ο Ηρακλής μας έστειλε ένα μήνυμα το οποίο αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε. Αντί σχολιασμού της χθεσινής συνέντευξης Τσίπρα σε τρεις τραγικούς δημοσιογράφους, πραγματικά πάλι είχε η ΕΡΤ την τιμητική της, ναι, σας παραθέτω μια αποστροφή από συνέντευξή του πριν από 3 χρόνια περίπου. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολιτιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι σαν την πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ. Και μετά μου λέτε γιατί το χαρακτήρισα τσιπηρίπου. Ειλικρινά δηλαδή. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός είναι, μάλιστα μας είπε κιόλας ότι θα πρέπει τέλος πάντων να έχουμε ξεκαθαρίσει με την υπόθεση, διότι
δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Εμείς είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ψηφίσαμε μνημόνιο και μετά πήγαμε σε εκλογές. Άρα ξέρατε τι ψηφίσατε. Άρα για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε. Αυτό. Έχω την αίσθηση πλέον, μάλλον όχι έχω την αίσθηση, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το όχι που έγινε ναι στο δημοψήφισμα με τόσο προκλητικό τρόπο και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, που βεβαίως αναδεικνύουν την κυβέρνηση Τσίπρα, τη χειρότερη μνημονιακή κυβέρνηση που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εντολή βεβαίως από τους δανειστές και τους κατακτητές αυτής της χώρας, απεικιοκράτες δηλαδή, είναι η εξής: τσακίστε τους το ηθικό. Τραβάτε τους τέτοιες φαλιάρες ώστε να πει δεν μπορεί ρε να το κάνει αυτό και να το κάνεις μόνο και μόνο για να πιστείς ότι δεν έχεις καμία μα καμία από την καμία μα καμία έτσι επιλογή. Λοιπόν, μία έτσι παρατήρηση έτσι στο σε έναν φίλο απόστρατο που μου έστειλε: ποτέ δεν θα φτάσει στον προορισμό σου αν σταματάς κάτι τόσο για να ρίξεις πέτρα σε κάθε σκύλο που θα σου γαυγίσει. Winston Churchill μου το έστειλε. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Και έχεις δίκιο με μια διαφορά. Είναι πρόβλημα όταν ένας άνθρωπος που ξέρεις τόσο καλά για 20 χρόνια αποδεικνύεται τόσο πρόστιχος. Και επειδή εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής, ούτε είμαι άνθρωπος, πώς να το πούμε, που δέθηκε τα τσάλι, όπως διάβαζαμε στα νιάτα μας. Λοιπόν, είμαι άνθρωπος απλός και επειδή έχω μάθει να τιμώ τους ανθρώπους που γνωρίζω και όλα αυτά τα πράγματα, κανένας δεν θα βγει να πει ότι πίσω πλάτα με μαχαιριά από μένα ή κουτσομπολιό ή κακή κουβέντα. Ό,τι έχω να πω πάντα το λέω μπροστά, έστω και αν πολλές φορές ή ορισμένες φορές τέλος πάντων στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν υπάρχει πρόθεση και όταν μου συμβαίνει συγκλονίζομαι, γιατί τέλος πάντων άλλο η πολιτική διαφωνία, μπορείς να έχεις πολιτική διαφωνία και άλλο να τιμάς τον άνθρωπο, με καταλαβαίνετε τι λέω. Και καλά, εγώ δεν περιμένω να με τιμήσουν, ποιος να με τιμήσει ας πούμε. Έτσι, αυτοί που δεν τιμούν τον εαυτό τους, κατανοητό. Αλλά όταν σε ξέρει και ξέρει, γνωριζόστε 20 χρόνια και έχετε περάσει και έχουν περάσει πράγματα και πράγματα. Να μιλάς για τον κύριο... προσωπικό, ναι, αυτό το τσάντζο του Περισσού. Λοιπόν, περιμένεις τουλάχιστον να κρατηθεί το ανθρώπινο στοιχείο και μετά βάρα πολιτικά όσο θέλεις. Βάρα, δεν τρέχει τίποτα. Πολιτική διαφωνία, πολιτική διαφωνία. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν δεν υπάρχει στοιχειώδης προσωπική εντυμότητα, προσωπική αξιοπρέπεια, να γίνεις ρουφιάνος αυτού που ήξερες μέχρι χθες και μάλιστα και τον εκθίαζες μπροστά στους άλλους και σε όλους τους υπόλοιπους. Για να μην πω τίποτα περισσότερα, αυτό μόνο αρκεί. Γι' αυτό να μου συγχωρήσετε αυτή ανθρώπινη στιγμή, γι' αυτό και τον ανέφερα ονομαστικά. Και δεν αφορά βεβαίως συνολικά. Επειδή με μερικούς, τι να κάνω, είχα το λάθος να γνωριστώ. Ναι, εντάξει. Να γνωρίζομαι για χρόνια. Προέρχομαι από κοινό κομματικό λίκνο και δυστυχώς ξέρω πράγματα τα οποία όταν και όποτε βγουν, μάλλον όταν απελευθερωθεί η χώρα και τα βγάλουμε όλα στον αέρα, θα συγκλονιστεί η κοινωνία. Κυριολεκτικά θα συγκλονιστεί η κοινωνία. Αλλά τέλος πάντων μέχρι τότε έχουμε να λέμε. Λοιπόν, για τον υπάρχει μια ακόμη, ένας φίλος τέλος πάντων, στέλνουν πολλά γιατί θα χαθώ τώρα, ναι. Οπότε πάμε παρακάτω. Ωραία. Εντάξει, τώρα τι έχουμε. Τίποτε. Να βάλουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να ανασυγκροτηθούμε και okay. Να προχωρήσουμε. Okay. Καλησπέρα, παιδιά από Βρέμη. Δημήτρη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την επανάσταση χωρίς μεγάλη δύναμη από πίσω μας, αφού η ιστορία έχει δείξει. Προσπαθώ να διαβάσουμε γιατί είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, έχει δείξει ότι οι επαναστάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη είτε υποστηρίχτηκαν
από τον Αμερικανό για να επαναστατήσουν οι κυβερνήσεις δικών τους, για να εγκαταστήσουν κυβερνήσεις συγκεκριμένων τους συμφερόντων, είτε από τον Ρώσο που λίγο έλειψε να είναι πυρηνικός όλεθρος τότε στην Κούβα. Οπότε σε ρωτάω, ακόμα και το 90% του ελληνικού λαού να έχουμε από πίσω μας, τι θα καταφέρουμε στο πραγματικό σκηνικό, αφού είμαστε το κέντρο του κόσμου γεωστρατηγικά, θα μας αφήσουν ήσυχους? Εδώ βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, με τα γεγονότα στην Κριμαία, ολόκληρη Ρωσία να τρώει κυρώσεις από Ευρώπη και Αμερική και έχει πρόβλημα οικονομικό. Εμείς θα είμαστε τελείως ανεξάρτητοι? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θωμάς. Λοιπόν, μια πρώτη παρατήρηση. Πρώτον, καμία επανάσταση δεν νίκησε λόγω του ότι την υποστηρίζει μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρεις καλά την ιστορία. Η ελληνική επανάσταση, για παράδειγμα, που βεβαίως πολλοί από τους ηγέτες της, ή τέλος πάντων αυτοί που ήταν οι πρωτοπόροι της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, της ελληνικής παλιγενεσίας, υποστήριζαν ή είχαν βάλει τα λεφτά τους, μάλλον το στοίχημά τους, με το ξανθόν γένος, απέτυχαν παταγωδώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν μεγάλες δυνάμεις. Εάν ένας λαός δεν συγκροτήσει και δεν είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πατρίδα του, να τη διεκδικήσει, να την υπερασπιστεί, δεν υπάρχει τρόπος να νικήσει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Οι λεγόμενες επαναστάσεις, μέσα εισαγωγικά, που υποστηρίχθηκαν από μεγάλες δυνάμεις, όπως είπαμε για την Αμερική κτλ., είναι πραξικοπήματα με τα μοντέρνα. Δεν είναι επαναστάσεις, δεν είναι κινήματα. Όπως αυτό που έγινε στην Ουκρανία, παράδειγμα, ή αυτό που έγινε πριν χρόνια στην Γεωργία, ή αυτό που έγινε στη Σερβία εναντίον του Μιλόσεβιτς, κτλ. Ο ελληνικός λαός, ένας λαός και ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα μόνο όταν μεγάλη του πλειοψηφία αποφασίσει να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Κάτι το οποίο δεν το έχει αποφασίσει, το έχει χάσει. Να το πούμε και διαφορετικά, αργά μου το. Να σας πω ένα περιστατικό το οποίο είναι πραγματικό. Όταν στην Κρήτη άρχισε η επιδρομή των γερμανικών Στούκας στην προετοιμασία της, για να προετοιμαστούν προκειμένου να πέσουν οι Γερμανοί αλεξιπτιστές, το πρώτο πράγμα που αποφασίστηκε από την ελληνική και βρετανική διοίκηση, μάλλον από τον Έλληνα βασιλιά και τη βρετανική διοίκηση του νησιού, ήταν να φύγει ο βασιλιάς και η κουστοδία του από το νότο της Κρήτης, προκειμένου να επιβαστεί σε βρετανικά αντιτορπιλικά, να τους πάνε στη Μέση Ανατολή, κάτω στην Αίγυπτο. Λοιπόν, ξεκίνησαν λοιπόν πάνω από τα βουνά της Κρήτης, πάνω από τον Ψιλορίτη, να κατέβουν κάτω στο νότο της, από απόκριμνες περιοχές, να κατέβουν κάτω στην νότια πλευρά της Κρήτης, στο Λιβικό Πέλαγος, όπου τους περίμεναν πολεμικά του Αγγλικού στόλου. Καθώς προχωρούσαν από τα μονοπάτια που τους έφερναν στους ορεινούς οικισμούς και χωριά της Κρήτης, μόλις οι χωρικοί, που δεν είχαν μείνει άλλοι παρά γέροι, γυναίκες και παιδιά, διότι όλοι οι άνδρες είχαν φύγει να υπερασπιστούν την Κρήτη εκεί, μόλις τους είδαν να έρχονται, τρελάθηκαν. Θεωρούσαν ότι είναι προδότες, ότι αυτοί είναι ή εχθροί ή προδότες, και άρχισαν να τους παίρνουν με τις πέτρες, να τους κυνηγάνε δηλαδή, γιατί ήταν αδιανόητο άνδρες της ηλικίας τους συγκεκριμένη στιγμή να βρίσκονται πάνω στα βουνά και να πηγαίνουν νότια, όταν όλοι οι άνδρες από όλα τα χωριά αυτονόητα κατεβαίνανε κάτω για να υπερασπιστούν το νησί. Όταν λοιπόν βεβαίως δυστυχώς ο Έλληνας έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, όταν είπαν ότι είναι ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός μαζί του ήταν τσούδερος, διορισμένος πρωθυπουργός από τον βασιλιά, ο πρωθυπουργός της Κοπάνας όπως υπόθηκε από τότε, λοιπόν τότε λέει τους φιλέψανε και τους ξεπροβοδίσανε για να φύγουν. Προφανώς δεν θεωρούσαν υποχρέωση του βασιλιά και του πρωθυπουργού της Κοπάνας να σταθούν εκεί και να υπερασπιστούν το τελευταίο ελεύθερο ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τότε ο πληθυσμός είχε αυτονόητη αξία ότι υπερασπίζομαι την πατρίδα μου. Και την υπερασπίζομαι με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Δηλαδή, σε συνθήκες ένοπλες, όπου τελικά η ζωή δεν μετράει καθόλου ή μετράει ελάχιστα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μεγάλη δυσκολία. Μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού. Και αυτό είναι μεγάλη δυσκολία που έχουμε σήμερα και η δυστοκία να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πάμε λοιπόν στο φίλο που περιμένει. Γεια σας, στη γραμμή. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης είμαι από την Πάτρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν, πιο πολύ μέσω email και όχι τόσο δια τηλεφώνου. Πήρα να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματά μου, να ευχηθώ καλές γιορτές. Επίσης, σε όλους εσάς εκεί, αλλά και σε όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ και σε όλους τους Έλληνες. Παίρνω τηλέφωνο με αφορμή ένα τηλεφώνημα της προηγούμενης εβδομάδας από έναν φίλο που είχε πάρει και είχε καταλήξει να σας σπάσει λίγο το στομάχι με την έννοια ότι επέμενε πολύ στη συνεργασία του ΕΠΑΜ με την Ανταρσία και με το ΛΑΕ, ναι. Αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ η γνώμη μου που θέλω όχι, να εκφράσω. Δεν μα στεναχώρησε ιδιαίτερα πάντως αυτό. Όχι, απλά όχι, η επιμονή. Η γνώμη μου που θέλω να εκφράσω είναι η εξής και το έχω γράψει και σε email. Δεν θα σας καθυστερήσω για λίγο πειρά. Είναι ότι το ΕΠΑΜ δεν πρέπει για μένα να συνεργαστεί με κανέναν. Έχει μια πολιτική ταυτότητα πολύ ιδιαίτερη και πολύ συγκεκριμένη αφενός. Και αφετέρου δεν ξέρω κατά πόσον είναι έτοιμοι ο κύριος Λαφαζάνης ή ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου. Είναι από την Ανταρσία αυτός ακόμα εκεί. Ναι. Νομίζω. Λοιπόν, ναι, είναι έτοιμοι να κάνουν την πολυπόθητη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ νομίζω όταν θα πάνε να συναντήσουν τον κύριο Ντάισερμπλουμ και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ, οι συγκεκριμένοι, θα κατοριθούν απάνω τους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη ρήξη ο κύριος Λαφαζάνης. Το μόνο κόμμα, ο μόνος πολιτικός σχηματισμός που μπορεί να κάνει τη ρήξη και σε αυτόν πιστεύουμε είναι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να πω και να τελειώσω και να σας αφήσω να το σχολιάσετε, είναι ότι δεδομένου με τα αποτελέσματα των εκλογών, τα οποία με στενοχώρησαν όπως και όλους, εγώ νομίζω ότι το ΕΠΑΜ πρέπει να κινηθεί και να επικεντρωθεί στο βασικότερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, που αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένα. Είναι το χρέος των πολιτών προς τις τράπεζες. Δηλαδή, αν παιχτεί καλά το χαρτί της διαγραφής του χρέους των πολιτών προς τις τράπεζες, προς τις εφορίες, προς όλα αυτά τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί λόγω του μνημονίου, πιστεύω ότι θα πάρει πολύ τα πάνω του. Γιατί εγώ οραματίζομαι ένα ΕΠΑΜ όχι του 3,5%, όχι του 6,2%, το οποίο οραματίζομαι εγώ σαν Παναγιώτης. Εγώ οραματίζομαι ένα ΕΠΑΜ που θα μπει και θα σαρώσει, που θα μπει κατευθείαν. Γιατί θα αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά και θα έχει τις λύσεις αυτές τις οποίες αναζητά ο λαός. Γιατί κακά τα ψέματα, για μένα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού δεν είναι ότι η σύνταξη από τα 800 πάει στα 500. Είναι ότι από τα 500 που μένουν τη σύνταξη, τα 400 πάνε στην τράπεζα. Σωστό. Εγώ έτσι έχω καταλάβει ότι είναι το πρόβλημα και το οποίο αντιμετωπίζω και εγώ και ο καθένας. Δηλαδή το πρόβλημα είναι με τις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι δεν είναι μείζον θέμα βέβαια και η μείωση του μισθού και της σύνταξης, έτσι προς Θεού. Αλλά και από αυτά που σου μειώνουν, το 80-70% πηγαίνουν στις τράπεζες. Άρα νομίζω ότι το ΕΠΑΜ μέχρι τις επόμενες εκλογές που δεν θα αργήσουν θα πρέπει όλα τα μέλη, όλοι οι φίλοι του ΕΠΑΜ να επικεντρωθούν εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ έτσι το έχω δηλαδή, σωστό. Δει με τα δικά έτσι αλλιώς είναι σωστό αυτό και εμείς συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κιόλας δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την... Αυτό περισσότερο μας στεναχώρησε με την παρέμβαση. Όχι ότι συνεργασία και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως κάτι το οποίο το εξετάζεις και δεν πρέπει να το απορρίπτεις, τουλάχιστον εξ αρχής, εκ προημίου σωστότερα. Όμως το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς. Σήμερα αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένα ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα του μέσου Έλληνα που αφορά τα ακινητά του, το χρέος του προς την εφορία και προς τις τράπεζες κατά κύριο λόγο, αν και κατά τη γνώμη μου, οι πρώτοι που θα δεχτούν το πλήγμα, το βάναυσο πλήγμα, είναι οι ελευθεροπαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, είναι οι εύκολοι στόχοι. Γιατί θα τους χρησιμοποιήσουν με παραδειγματικό τρόπο, με κατασχέσεις ακινήτων, ξεκινώντας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, προσέξτε τι θα πούνε, θα ξεκινήσει κύμα κατασχέσεων για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ποιοι έχουν χρέη? Έχουν κυρίως οι ελευθεροπαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι με αυτό το... προς τον ΟΑΕ κατά κύριο λόγο, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών, και θα πούνε από πάνω ότι είναι κοινωνικά δικαιωμένοι, διότι με τους πληστριασμούς αυτούς γίνεται για κοινωνικούς λόγους, για να μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να στέκονται όρθια. Λοιπόν, και έτσι θα τσακίσουν τον ελευθεροπαγγελματία και τον μικρομεσαίο, ο οποίος δεν έχει κανέναν να τον εκπροσωπήσει, δεν έχει κανέναν να τον εκφράσει. Ούτε έχει η σύλλογή του και τα επαγγελματικά επιμελητήρια, είναι άστα να πάνε, δεν το συζητάμε τώρα και το πώς είναι. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα κάνουν. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι πολύ σοβαρό θέμα
Και γι' αυτό δίνουμε τα δύνατα, τα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Να ενισχυθεί η δουλειά για τους πληστηριασμούς. Να ξεκαθαριστεί στον κόσμο ότι είναι εξαιρετικά απλό να γλιτώσει από τα τεράστια χρέη. Θέλω να πω δηλαδή προς τις τράπεζες και προς την εφορία. Δεν είναι τίποτα να διαγράψεις το χρέος προς την εφορία, γιατί πολύ απλούστατα δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Και ταυτόχρονα, εάν βάζαμε σε καθάριση τις τράπεζες, γιατί μπαίνει σε καθάριση, για παράδειγμα, ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει να πληρώσει, και μπαίνει σε καθάριση, ακόμη και αν είναι με τους τελευταίους νόμους, ακόμη και αν είναι φυσικό πρόσωπο. Γιατί δεν πρέπει να μπει η τράπεζα? Αυτό το πράγμα το καταλαβαίνω. Και εκεί μέσα από εκεί, θα ξεκαθαριστεί και το τοπίο με τους δανειολήπτες και θα σβηστούν τα χρέη τα οποία είναι καταχρηστικά, όπου είναι σε βάρος των δανειολήπτων και που αντικειμενικά ο δανειολήπτης, ιδιαίτερα το νοικοκυριό, ελεύθερο επαγγελματία, ο αγρότης, δεν μπορεί να σηκώσει, δεν μπορεί να πληρώσει. Να απελευθερωθεί η κοινωνία από το χρέος. Για να μπορούμε να βαδίζουμε μπροστά μετά. Έτσι, σωστά. Γιατί με το χρέος δεν μπορούμε, Δημήτρη, αφενός. Και αφετέρου, ο κόσμος προσπαθεί να βρει λύσεις εντός του πλαισίου του ευρώ. Κάτι το οποίο το έχεις επισημάνει και εσύ πολλές φορές. Αυτό το οποίο είναι λάθος. Δηλαδή, μέσα στο ευρώ αυτή τη στιγμή, λύσεις, είτε λέγεται νόμος Κατσέλη, είτε οποιοδήποτε άλλος νόμος, δεν είναι επαρκή για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Ο νόμος Κατσέλη είναι ένα στοιχείο άμυνας που του έχει μείνει για να καθυστερήσει το αναπόφευκτο. Δεν είναι αποτελεί λύση. Προς Θεού. Και θα αποδειχτεί και σε φιάλτη, γιατί άκουσα εγώ την κυρία εκείνη που είχατε τη δικηγόρο του Αρείου Πάγου. Ναι. Που είπε, ναι. Σύμφωνα με, τον, με την τραπεζική ιδεολογία, δεν ξέρω πώς. Από πρώτης πρώτου ξεκινάει, θα σου ζητάει η τράπεζα και σε ποια καφετέρια πηγαίνει για καφέ. Θα σου ζητάει. Βεβαίως, ναι. Βάζει στοιχεία. Θα τελειώσει το καθεστώς που είχε όποιος... την τράπεζα πλέον, ότι δεν σηκώνω τηλέφωνο, δεν απαντώ, εμφανίζομαι μετά από 3 μήνες κτλ. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει αυτό. Με τον κώδικα τραπεζικής διοντολογίας, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτό ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει, γιατί δεν θέλει και να ενημερωθεί. Λοιπόν, έχει απελπιστεί ο κόσμος. Έχετε δίκιο, και όποιος έχει υποστεί δίκη με τράπεζα για δάνειο, ξέρει πολύ καλά ότι οι τράπεζες, αν και δεν το δεχόντουσαν οι περισσότεροι δικαστές, σαν στοιχείο δεν το δεχόντουσαν. Μάλλον όχι περισσότεροι, οι πολλοί δικαστές. Τώρα όμως νομοθετήθηκε το βασικό επιχείρημα των τραπεζών εναντίον των δανειοληπτών, όταν οι δανειολήπτες αποδεικνύανε με φορολογικές δηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα ότι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το δάνειο, το βασικό τους επιχείρημα είναι, το άκουγα όταν με καλούσαν, γιατί το έχω κάνει αυτό, όσοι... με κάλεσαν να πάω μάρτυρα σε δικά τους προσωπικά δικαστήρια και όλα αυτά τα πράγματα, πάντα πήγα για να υποστηρίξω όταν ήξερα ότι είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τους στραγγαλίζουν οι τράπεζες. Και το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το τρομακτικό επιχείρημα. Και εσείς πώς ζείτε? Από τους δικηγόρους της τράπεζας. Δηλαδή να λέει ο άλλος, να παρουσιάζει φορολογική δήλωση, ότι δεν του φτάνει για το εισόδημα. Αυτό που λέγαμε, έχουμε 500 ή 600 ευρώ εισόδημα και μου έχεις βάλει, δώσει 400. Πώς θα ζήσω? Και λέει η τράπεζα, και τώρα πώς, μέχρι τώρα πώς ζούσες? Και τώρα αυτό το πράγμα που ήταν πραγματικά καταχρηστικό, γιατί πολλοί δικαστές αντιμετωπίζαν αυτού του τύπου τα επιχειρήματα και λέγανε τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεστε. Τώρα είναι νόμος του κράτους. Πρέπει να αποδεικνύεις το αυτονόητο. Το πώς ζεις. Αλλιώς θα πρέπει να έχεις πεθάνει. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις να πληρώσεις το χρέος σου είναι να πεθάνεις. Εσύ και 4 γενιές μπροστά από σένα. Έτσι. Για να μην μεταφερθεί το χρέος. Έτσι. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Επειδή 2 χρόνια εγώ ήμουν κάτω στην Κρήτη που δούλευα σε ζώνη. Ναι. Αληθεύει ότι η Κρήτη έρχεται δεύτερη σε αυτοκτονίες στην Ελλάδα? Ήτανε πρώτη. Ναι, τώρα έρχεται δεύτερη. Ήτανε πρώτη. Ναι, ήτανε πρώτη. Ειδικά στην αρχή ήτανε πρώτη. Γιατί έκατσα αρκετούς μήνες κάτω, 2 χρονιές, και έχω δει ότι αναπτύσσεται σιγά σιγά εκολάπεται ένα μένος κατά του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις που θέλω να την πάω τη συζήτηση. Υπάρχει το οποίο, και μάλιστα ενισχύεται και από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας και από κύκλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλους περίεργους κύκλους, όπως για παράδειγμα πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και κάτι τέτοιες ιστορίες. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν.
και πάνω στο θυμό που υπάρχει, την οργή που είναι απολύτως δικαιολογημένη, μπορεί να στηθούν σημεία και τέρατα. Για την ανεξαρτησία της Κρήτης υποτίθεται, ναι, 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 για αυτό, ναι, ναι, που παίζει. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει. Αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτού του τύπου η δουλειά, η οποία είναι στοχευμένη, γίνεται με πολύ καλό χρηματικό αντίτιμο. Εγώ πιστεύω, κόβω το λαιμό μου δηλαδή, ότι η ιστορία του Ρίχτερ που έγινε κάτω συνδέεται με αυτή την ιστορία. Δηλαδή το να φέρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γερμανική αλήθεια για τους κριτικούς έχει να κάνει ακριβώς αυτό το σπάσιμο ακόμη και των θυμικών δεσμών του κριτικού λαού με την Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο και με τον πόλεμο και τις αναμνήσεις που στην Κρήτη κάτω, όποια γεγονιά και να πας, είναι ματωμένη. Ναι, το ξέρω, το είδα. Είναι ματωμένη, λοιπόν, και θέλουν να χτυπήσουν και το θυμικό οργανωμένα και με πολύ χρήμα. Προς το παρόν όμως το κομμάτι του κόσμου που επηρεάζεται είναι ο κατημάς. Προς το παρόν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αργότερα, με τον τρόπο που πάνε τα πράγματα. Και έχουμε και κάτι περίεργες δηλώσεις, για να κλείσω, για να μην σε καθυστερώ, του κύριου Θοδωράκη από το Ποτάμι, που είπε ότι οι άτακτοι Κρήτες, λέει, σκοτώνανε τους Γερμανούς το 1941. Δεν ξέρω, ψάχνω τώρα στο ίντερνετ να τη βρω. Όχι, δεν την ξέρω αυτή. Ναι, 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 την ξέρω. Την ξέρω εγώ. Όντως υπόθηκαν διάφορα από αυτόν τον τύπο. Εντάξει, τι να πεις τώρα για το. Αποδεικνύει κάθε φορά, επιβεβαιώνει. Το... Κατάγεται και το καστέλι των Χανίων, νομίζω. Καμία σημασία, ναι. Βγάζει ο τόπος, βγάζει και αυτούς. Τι να κάνουμε. Εντάξει, κοίταξε να δεις κάτι. Ο κύριος Θοδωράκης, γιατί να διαφέρει, ας πούμε, από τον Βαγγέλα τον Μημαράκη, ο οποίος διέπρεψε γενιές και γενιές Μημαράκηδων, διέπρεψαν στην Κρήτη ως δοσύλλογοι και ως συνεργάτες των φασιστών. Δεν είναι καινούργιες ιστορίες. Υπάρχουν, ξέρεις, στην Κρήτη. Για μια σειρά ιστορικούς λόγους, από την εποχή της Φραγκοκρατίας, χωρίστηκε η Κρήτη σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Και γι' αυτό υπάρχει και στους χαρακτηριστικούς κριτικούς σήμερα αυτού το χαρακτηριστικού. Και γι' αυτό ή θα πέσεις σε παλικάρι, δηλαδή όταν λέμε παλικάρι, παλικάρι, τελείωσε. Δηλαδή δεν. Ναι, 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 δεν, ναι, ναι, δηλαδή δεν, το θαυμάζεις μόνο που τον βλέπεις, ας πούμε. Με το παρουσιαστικό του, το λόγο του, το μεστό του λόγο. Και ας είναι αγράμματος, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους κάτω, ειδικά στα χωριά της Κρήτης, πραγματικά που βάζουν κάτω 40 σαν και εμένα. Με το λόγο τους, έστω και ακόμη και αν είναι και αγράμματοι άνθρωποι. Λοιπόν, από τη μία είναι αυτό το στοιχείο και από την άλλη ο απόλυτος κατημάς. Αυτή η πόλωση πραγματικά την έχω συναντήσει μόνο στην Κρήτη. Το να έχεις μόνο πάρα φοβερούς τύπους, πραγματικά δηλαδή, και που βεβαίως αυτοί έχουν δώσει και το ωραίο όνομα της Κρήτης, και από την άλλη το πιο απόλυτο κατημά. Ναι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, γιατί το έχω συναντήσει και εγώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, μόλις τώρα μου ήρθε, συγγνώμη και τώρα που αυτό, μας ήρθε μια είδηση, νέα κατάσχεση των μηχανημάτων της ΕΡΤ όπεν από την Πάρνηθα. Α, μάλιστα, συνεχίζεται η ιστορία. Δεν ξέρω, θες να μείνεις άλλο στη γραμμή? Όχι, να όσο. Ναι, για να μην έχουμε και τη γραμμή συνέχεια κατηλημένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, καλές γιορτές σας εύχομαι και θα τα ξαναβούμε. Έγινε και εμείς, να σε καλά. Και εμείς επίσης. Μας έστειλαν το μήνυμα τώρα ότι υπάρχει θέμα με τη νέα κατάσταση των μηχανημάτων της ΕΡΤ Open από την Πάρνηθα. Α, παρακαλώ, δεν μου λες, έτσι, μια και το συζητάγαμε έτσι από την αρχή, αυτές τις δηλώσεις οι ενώσεις αποστράτων θα τις καταδικάσουν, θα απειλήσουν με μηνύσεις τον κύριο Θοδωράκη ότι άτακτοι Κρήτες, πώς το είπε? Ναι, ναι, κάπως έτσι, δεν την έχω και εγώ διαβάσει, απλά είδα ότι λέω, θα ασχοληθεί κανένας, ας πούμε, ή σε αυτόν τον τόπο ας πούμε ασχολούνται αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες μόνο με αυτόν που τους εγκαλεί για πατριωτισμό. Θα το βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν, όντως έγινε σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπάρχει νέα κατάσχεση των μηχανημάτων της ΕΡΤ Open από την Πάρνηθα. Μιλάμε για τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Open 106,7. Φαίνεται από την ώρα, αυτή την ώρα οι αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία εισαγγελέα στην Πάρνηθα, προχωρούν σε κατάσχεση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η ΕΡΤ Open για τη μετάδοση του ραδιοφωνικού της προγράμματος από τη συχνότητα της ΕΡΑ 106,7.
Στη συχνότητα δεν μεταδίδει πρόγραμμα η ΕΡΑ και η ΠΡΟΣΠΕΤ, δηλώνει πως έχει παρουσία για την αποτροπή των πειρατών που απειλούν τη δημόσια περιουσία της ΕΡΤ. Είναι η δεύτερη απόπειρα κατάσταση εξοπλισμού που γίνεται σε βάρος της ΕΡΤ Open. Φυσικά δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι κατάφορη παραβίαση της έννοιας ελευθερίας του λόγου και βεβαίως μόνο χουντικές κυβερνήσεις μπορούν να το κάνουν. Βεβαίως, πώς να αλλιώς, όταν ξεπουλάς το σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης της χώρας στην κόκκινη Ρόζα, όχι, στην κόκκινη πώς το λένε, Αγγελοπούλου, στον Αλαφούζο και στους Βαρδινογιανέους, δεν έχει βρει κανένα πρόβλημα η κυβέρνηση εκεί, οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα. Βεβαίως οφείλουμε να βγούμε και να το στηρίξουμε και να ζητήσουμε, προσωπικά οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από την ΕΡΤ Open, γιατί από ό,τι φαίνεται η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά που με εμφανίσατε το βράδυ στο κανάλι της Παρασκευής στο βράδυ, σήμα alert του συνάδελφου, που έγινε ο κακός χαμός από ό,τι έμαθα. Όχι με θετικό πρόσημο, δηλαδή υπήρξε πολύ μεγάλη αφού μέχρι και ανταπόκριση. Με πήρανε τηλέφωνο συνάδελφοι. Λοιπόν, ένας από αυτούς ήταν δίπλα μου. Το ξέρω, αυτός με. Λοιπόν, και μου το είπε. Λοιπόν, και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και δυστυχώς τώρα η ΕΡΤ Open το πληρώνει με νέα. Το κλείσανε, έπεσε. Δεν γράφει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι απλά ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η δουλειά. Σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και το λέμε. Αν μπορούν κάποιο. Να, ορίστε. Να, ο φίλος. Άρε, Καζάκη, πήγε σε τόπεν και θα τους κλείσουν κι αυτούς. Λοιπόν, πραγματικά γι' αυτό ζητάω συγγνώμη που έγινε. Εντάξει, τους κυνηγάνε από πριν βέβαια, αλλά ίσως ξεχύλισε στα γόνα τώρα. Εντάξει, που πολύ όσο εδώ παιδιά, δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει: καλησπέρα σας από το Πλωμάρι Λέσβου. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την επικείμενη απεργία των δικηγόρων με αφορμή το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εφόσον απέχουν, αυτό μπορεί να επηρεάσει την υπαγωγή πολιτών στον νόμο Κατσέλη. Είχες πει ότι στο παρελθόν είχαν πετύχει κάτι με τη μακρά απεργία τους επί κυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Το 2014. Ναι, το 2014. Και πέτυχαν τι? Το να μην ψηφιστεί ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί ή όχι ο καινούριος κώδικας. Έχω την αίσθηση ότι πέρασε ο καινούριος κώδικας. Ναι. Έχει περάσει. Ναι, τι νόημα έχει να κάνουμε από εκεί τώρα? Παρόλα αυτά όμως, καλά κάνουν και απέχουν, γιατί είναι μια κινητοποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος παρά και ενάντια στις ηγεσίες του. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατήσουμε, διότι οι ηγεσίες των δικηγορικών, και ιδιαίτερα να μην το κάνουμε γενικευμένο, αλλά του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, που είναι της Αθήνας, έχει ξεπουλήσει το δικηγορικό επάγγελμα μέχρι αηδίας. Είναι πιο κατοχική από τους κατοχικούς. Και το γεγονός ότι κινητοποιούνται οι δικηγόροι, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι πραγματικά. Τώρα, εάν, από όσο γνωρίζω, αν μας ακούει κάποιος δικηγόρος που ξέρει και τα λοιπά, είτε από το ΕΠΑΜ είτε όχι, να μας το πληροφορήσει, εάν επήγει κάτι, μια δίκη η οποία πρόκειται να αναβληθεί και να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολίτες, τότε μπορεί να ζητηθεί εξαίρεση και να δικαστεί και να συνεχίσει και να γίνει αυτή. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι η δίκη που έχει ξεκινήσει για τα δάνεια με ελβετικό φράγκο θα συνεχιστεί παρά την αποχή. Έχουν ζητήσει μια ειδική εξαίρεση οι δικηγόροι από την αποχή και θα συνεχιστεί παρά την αποχή. Μπορεί να γίνει και κάτι ανάλογο με αυτούς τους πολίτες που νιώθουν ότι το να αναβληθεί η δίκη τους τους κοστίζει σημαντικά, όχι μόνο χρηματικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά στην ίδια την υπόθεσή τους, την πλήγει σοβαρά την υπόθεση. Πάντως, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Δεν βρίσκω εδώ, τώρα είμαι μέσα στο site της ΕΡΤ Open, δεν έχουν γράψει κάτι. Ναι, εντάξει, εμείς είδαμε. Εντάξει, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, επίσης πληροφοριακά, σήμερα τα ξημερώματα άγνωστοι έριξαν μολότοφ στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στη Μυτιλήνη. Με συγχωρείς, φίλε μου, και ξέρω ότι σαν δημοσιογράφος που είσαι στο Πλωμάρι Λέσβου, μπορεί να ξέρεις, εγώ έχω ένα δημοσίευμα το οποίο με έχει σοκάρει. Ποιο είναι το δημοσίευμα? Το δημοσίευμα λέει ότι στην περιοχή σας, στην περιοχή Λέσβου, δρά μια ΜΚΟ η οποία συνδέεται οργανικά
με την ISIS, δηλαδή με το Χαλιφάτο. Είναι η One Nation ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει έδρα τη Βρετανία. Είναι μια βιτρίνα Ισλαμιστών που, κατά τη γνώμη μου, όσο το ψάξα στο διαδίκτυο, έχει στενότατους δεσμούς με τη CIA και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, και όχι μόνο, και με τις βρετανικές. Έχουν δρουν ανεξέλεγκτα στο χώρο της Λέσβου, και το δημοσίευμα λέει, αυτό είναι γεγονός. Αυτό το πράγμα δεν είναι θέμα δημοσίευματος, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Έψαξα να βρω, βρήκα τις διαδικτυακές διασυνδέσεις και πραγματικά κάνουν μόνοι τους, με δικά τους πλωτά μέσα, με δικό τους τρόπο, κάνουν σαφάρι προσφύγων. Μόνοι τους. Λοιπόν, κανείς δεν μας είπε βεβαίως, και μάλιστα όπως ισχυρίζονται αυτοί σε διάφορα δημοσιεύματα προς αγγλικές εφημερίδες και άλλα μέσα, παρέχουν και προστασία οι κύριοι και οι κυρίες, τέλος πάντων αυτοί με τα περίεργα σουνιτικά στοιχεία. Λοιπόν, η Ρωσία όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα που είχα, έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία προς την ελληνική κυβέρνηση ότι την ίδια ώρα που βομβαρδίζει η ίδια τις αποστολές που κάνει η One Nation, η Ισλαμιστική αυτή One Nation, προς το Χαλιφάτο, η ελληνική κυβέρνηση τους επιτρέπει να δρουν ανεξέλεγκτα στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου και να κάνουν σαφάρι προσφύγων. Έχει γίνει, τουλάχιστον σύμφωνα με το δημοσίευμα, εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να διασταυρώσω, δεν μπόρεσα να βρω πηγή εκρωσίας που τέλος πάντων να λέγεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και το λέω με κάθε επιφύλαξη από την άποψη, δηλαδή, του δημοσιεύματος που υπάρχει. Αλλά φανταστείτε που έχουμε καταντήσει. Που έχουμε καταντήσει αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι να βομβαρδίζουν στρατιωτικές, μάλλον μεταφορές όπλων που κάνει η Ισλαμιστική One Nation, και εμείς θα τις έχουμε δώσει το OK να κάνει ό,τι γουστάρει. Και μετά μου λέτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Πάμε. Λοιπόν, σας ακούμε στη γραμμή. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης που έστειλε το email. Ναι. Από Πλουμάρη, Μυτιλίνη και Λέσβος. Ναι. Είναι γεγονός αυτή η δημοσίευση, αναστάτωσε το νησί και τον κόσμο, γιατί άρχισαν πολλοί να λένε τι συμβαίνει, τι θα γίνει. Φοβούνται γενικά και πολλοί ότι μπορεί να συμβεί κάποια αιματήρη κατάσταση, τέλος πάντων, να μην... Να ξεφύγει η κατάσταση, τέλος πάντων, να ξεφύγει, ναι. Αυτό το δημοσίευμα και ένα ακόμα δημοσίευμα για μια άλλη ΜΚΟ, η οποία πήρε 1 εκατομμύριο για να φτιάξει ένα χώρο για τη στέγαση των προσφύγων. Hot spot, όπως τα λένε τώρα, ναι. Θορύβησε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και έβγαλε μια ανακοίνωση περιφέρεια που ζητάει να γίνει μια καταγραφή όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν τους ενημέρωνε, και ουσιαστικά στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο ο ανώτατος άρχοντας, νομίζω, είναι ο Περιφερειάρχης. Ναι. Η κυρία Καλογύρου. Οπότε ζήτησε να γίνει μια καταγραφή για όλα, τι συμβαίνει κτλ. Και επίσης έγινε και ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε. Ένας ξυλοδαρμός ενός φωτορεπόρτερ του Άρη του Μεσίνη, που είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες φωτορεπόρτερ, με κάποιους ναυαγοσώστες. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό βέβαια, επειδή όσοι γράψαν βασιστήκαν σε πληροφορίες από τις δύο πλευρές, εγώ δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν είχε δίκιο ή άδικο. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ με το να δείρεις κάποιον. Σωστό. Απλώς, σωστό. Βγήκε ο πατέρας του Μεσίνη, ο οποίος είναι και αυτός, ήταν, δεν ξέρω αν ασχολείται ακόμα, φωτορεπόρτερ γνωστός και δυναμικός, και έγραψε ότι φασιστοειδή επιτέθηκαν στο γιο του και πήρε μια μεγάλη ξαφνική δημοσιότητα το θέμα. Μετά βγάλαν και, γιατί αυτοί που χτυπήσαν τον Μεσίνη είναι η ελληνική εταιρεία, η ναυαγοσωστική εταιρεία, κάπως έτσι λέγονται, και βγάλαν και αυτή ανακοίνωση και ρίξαν κάποιες ευθύνες στον φωτορεπόρτερ, ότι ήθελε να φωτογραφίσει και κάποιοι είχαν πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη ακριβώς, γιατί κανείς από αυτούς που, από όλους τους δημοσιογράφους, δεν ήταν μπροστά, οπότε δεν θέλω να παροθέσει. Αλλά η κατάσταση γενικά είναι πολύ ανάστατος με το θέμα, γιατί όταν ένα θέμα γράφεται με πολύ σάλτσα από αθηναϊκά μέσα, για όπως αναφέραν τους ΣΥΣ και τα λοιπά,
ο κόσμος αρχίζει και φοβάται ότι μπορεί να βγουν έξω και να αρχίζουν να σφάζουν. Γιατί ο καθένας τώρα, άμα έχει και μια προδιάθεση ρατσιστική, ας πούμε, δεν θέλει και πολύ να γίνει υποκακό και να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά που λέτε, ακούγονται ότι υπάρχουν πράκτορες, ότι γίνονται παρακολουθήσεις. Όχι, για την One, για την One Nation, απλά σε διακόψω, για την One Nation έκανα την έρευνα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο, δεν είναι τίποτα φοβερό, και βρήκα και διασυνδέσεις και ρόλους και τα λοιπά που παίζει. Βεβαίως αυτό το πράγμα μπορεί να το λύσουν άνετα οι ελληνικές αρχές. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλες αυτές οι εθελοντικές και μη οργανώσεις δεν είναι κάτω από την ομπρέλα του ελληνικού κράτους, των ελληνικών αρχών, όπου να ελέγχονται και να εντάσσονται στο σχεδιασμό που κάνουν οι ελληνικές αρχές. Τώρα, βεβαίως, ακούω κάποιους από ακροατές να σκάνε στα γέλια. Δηλαδή, σχεδιασμός και ελληνικές αρχές. Είναι οξύμορο σχήμα. Απλά λέω σε πού έχουμε καταντήσει. Αυτό που δεν μπορώ να υιοθετήσω είναι, γιατί δεν το ξέρω, είναι το δημοσίευμα που λέει ότι η ρωσική πλευρά έχει κάνει διαμαρτυρία για την One Nation, επειδή την χτύπησε κόμβοι της One Nation με η αεροπορία της, που πήγαινε από Τουρκία τζιχαδιστές και μετέφερε οπλισμό. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει δημοσιευτεί στα ελληνικά μέσα και δεν το ξέρω. Δηλαδή, γι' αυτό και με κάθε επιφύλαξη το λέμε. Ναι, δυστυχώς γράφονται πολλά τα οποία δεν είναι διασταυρωμένα και ο κόσμος βγάζει πολύ εύκολα συμπεράσματα. Όπως τώρα σας είπα, φοβούνται. Και αυτό που λέτε για τη Ρωσία το ακούστηκε κατά κόρον στα μέσα και έσπευσαν όλοι να, ας πούμε, να βγάλουν μια αρνητική γνώμη για τη Ρωσία. Αλλά η αδράνεια του ελληνικού κράτους και των τοπικών αρχών εδώ πέρα, βέβαια γίνονται προσπάθειες από πολλούς, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω όλα σε δύο καζάνια, αλλά είναι γνωστό ότι... Όχι, εδώ δεν είναι υπόθεση ούτε της περιφέρειας Αιγαίου, ούτε του Δήμου, ούτε τίποτα. Μπορεί να τους χρεώσει, φαντάζομαι, κανείς πολλά. Εδώ είναι θέμα ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, υπάρχει αδράνεια. Δηλαδή σε κρίσιμες καταστάσεις, αν συμβεί οτιδήποτε στο μέλλον, είτε σχετίζεται με το προσφυγικό, είτε με άλλα θέματα, με φυσικές καταστροφές, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν υπάρχει τίποτα. Μα αυτό ακριβώς το πρόβλημα είναι, και βεβαίως είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δέχτηκε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δέχτηκε τρομακτικούς εκβιασμούς η χώρα από στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι τα στελέχη τα οποία, ακόμη και από τον κύριο Αβραμόπουλο παρακαλώ, αν έχεις το Θεό σου δηλαδή, βγήκε και με μέσος πλήσαφος εκβίασαν τη χώρα, τον ελληνικό λαό βεβαίως, δεν εκβιάζουν κανέναν άλλον, έτσι αλλιώς η κυβέρνηση τα έχει δώσει όλα, για την αποπομπή της Ελλάδας από τη συνθήκη Σέγγεν. Προσωπικά θα έλεγα αμήν και πότε. Γιατί αν φεύγαμε από τη Σέγγεν, τότε θα άνοιγε ο δρόμος να εφαρμόσουμε στο προσφυγικό τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα και να αναλάβει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ τη διευθέτηση του προσφυγικού, μαζί βεβαίως με τον καθοριστικό ρόλο των ελληνικών αρχών. Γιατί αν διαβάσει κανείς τα πρωτόκολλα και τις διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν το προσφυγικό, τα απαντάνε όλα αυτά τα προβλήματα που συναντάς, ακόμη και τη συνδρομή άλλων κρατών. Αλλά δυστυχώς είμαστε δουλέμποροι, γιατί μετατρέψαμε ένα διεθνές πρόβλημα σε εσωτερικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να τους εκμεταλλευτούν αυτούς τους δύσμυρους οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και όποιοι άλλοι, σε συνθήκες απίστευτες. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει. Και το πρόβλημα που έχει με τις δηλώσεις δηλαδή είναι το εξής, ότι πέρα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κατάινεν, ήταν και η σειρά που λέει ότι από εδώ και μπρος τα ελληνικά σύνορα είναι υπόθεση της Frontex, ήταν και ο Γκι Φέρχοφσταντ, ο οποίος είναι επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στην Ευρωβουλή, κάλεσε τον Τσίπρα να εξηγήσει ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου γιατί αρνείται την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων ακτιοφυλακής και συνοριοφυλακής για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της χώρας. Και μάλιστα είπε το εξής χαρακτηριστικό. Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματός του, τονίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ζώνη Σέγγεν, τις οποίες τα εξωτερικά σύνορα μοιάζουν με ελβετικό τυρί,
Αν η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί τα σύνορά της, θα πρέπει να δεχτεί τη βοήθεια της Ευρώπης. Δηλαδή, χάσαμε το δικαίωμα της φύλαξης των συνόρων. Και σε αυτές τις δηλώσεις, επίσημες τοποθετήσεις, η ελληνική κυβέρνηση κοφεύει. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Αντίθετα, συμμορφώθηκε τη Δευτέρα βάζοντας τη Frontex στα σύνορα στη Μακεδονία, έτσι, προς τα Σκόπια δηλαδή, στην ελληνική Μακεδονία προς τα Σκόπια, και βεβαίως αναμένεται πακέτο συμφωνίας για αναγωγή της φύλαξης των συνόρων της χώρας 17 Δεκέμβρη, που θα είναι η νέα σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Λοιπόν, έχεις να προσθέσεις, φίλε μου? Ήθελα επί τη ευκαιρία να σχολιάσει ο κύριος Καζάκης τον περιοδεύον θείασο που λέγεται ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν χθες στο Νενικό του Χατζηνικολάου και μιλούσε για κυβέρνηση τεχνοκρατών. Είπε ότι θα έβαζε το Στουρνάρα, τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Μέσα. Και δεν βρέθηκε κάποιος να του πει ότι η κυβέρνηση τεχνοκρατών τύπου Παπαδήμου, ας πούμε, είναι μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει επακριβώς ό,τι θέλουν οι δανειστές. Και παρουσιάζεται... Μα σε αυτό δεν διαφωνεί σε αυτό ο Λεβέντης δεν διαφωνεί. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει, δεν βρέθηκε ένα να του πει ότι κυβερνήσεις τεχνοκρατών θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των δανειστών. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι οι κυβερνήσεις τεχνοκρατών είναι οι χούντες. Δεν εφαρμόζουν χούντα, δεν εφαρμόζουν δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν μπορούν να υπάρχουν κυβερνήσεις τεχνοκρατών. Πρέπει να υπάρχουν κυβερνήσεις του λαού, που να επιτρέπουν τον ίδιο το λαό να συμμετέχει με αποφασιστικό τρόπο στα κέντρα των αποφάσεων. Βεβαίως, ποιος είναι τώρα... Ανοίγουμε θέματα και αναφερόμαστε σε ποιον, στον Λεβέντη. Δηλαδή στο κατακάθι της ελληνικής πολιτικής. Γιατί έτσι εγώ τον ξέρω από δεκαετία του 60, του 80, μη συγχωρείτε, δεν είμαι τόσο παλιός, ως δεκαετία του 60. Αν βεβαίως δεκαετία του 60 που είχαμε έναν άλλο λαό που είχε βγει ματωμένος από την κατακτώντας την απελευθέρωση της χώρας του με τρομακτικό τίμημα, τον κύριο Λεβέντη της εποχής τον λέγανε Δελαπατρίδη. Και τον είχανε του Κλότσου και του Μπάτσου και του Γέλιου. Δυστυχώς εμείς τον έχουμε στη Βουλή σήμερα. Οπότε τι να πει κανείς. Ναι. Λοιπόν, έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Για χαρά. Γεια σας. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ο κύριος Λεβέντης προορίζεται για κυβερνητικός εταίρος. Από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Είτε είναι είτε δεν είναι. Η γελιότητα που αντιπροσωπεύει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα με τον κύριο αυτό και όλους τους υπόλοιπους, γιατί ο Βαγγέλας θα μου πει μεγαλύτερος. Όχι, απλά έχει μεγαλύτερη διαδρομή στην κυβερνόσα Βουλή. Να πούμε ότι δεν θα βγουν άλλες γραμμές. Όποιοι θέλουν να πάρουν τηλέφωνο από εδώ και μπρος, δεν θα βγουν άλλες γραμμές. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή πηγαίνει προς το τέλος της. Εγώ να επιβεβαιώσω, Δημήτρη, ότι ο κύριος Θοδωράκης έκανε την εξής δήλωση. Καταρχήν είχαμε, να το πούμε ακριβώς όπως το έχει υποθεί. Λοιπόν, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου εχθές ο Γερμανός ιστορικός Hans Richter με την κατηγορία της άρνησης εγκλημάτων του ναζισμού σε βάρος του κριτικού λαού με υβριστικό περιεχόμενο, με αφορμή τις εμπριστικές αναφορές του στην αντίσταση των Κριτών κατά την ναζιστική εισβολή στο νησί την άνοιξη του 1941. Την ίδια στιγμή ο κύριος Ρίχτερ φαίνεται ότι έχει βρει στη χώρα μας σειρά υποστηρικτών, με πρώτους τους βουλευτές του ποταμιού. Το κόμμα του κριτικού, σε παρένθεση με τρία θαυμαστικά, Σταύρου Θεοδωράκη, με ανακοίνωση που εξέδωσε, τάσεται ανανφαδόν στο πλευρό του Γερμανού καθηγητή, γεγονός που προκάλεσε αλγινή εντύπωση πρωτίστως στους συμπατριώτες του στο νησί των γενναίων συμπατριωτών, λέει εδώ το δημοσίευμα. Και η δήλωση είναι ακριβώς ότι υπερασπίζεται την άποψη ότι στη μάχη της Κρήτης βάναυσες και βάρβαρες πρακτικές δεν χρησιμοποίησαν μόνο οι μονάδες εισβολής, αλλά και οι άτακτοι ντόπιοι που έλαβαν τα όπλα εναντίον τους. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Θοδωράκη, οι άτακτοι ντόπιοι. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται νομίζω κανένα σχόλιο. Όχι, εντάξει. Δεν είναι, ελπίζω να το συμπεριφερθούν με ανάλογο τρόπο οι άτακτοι ντόπιοι όταν ηθαγενείς, δηλαδή. Γιατί ντόπιοι είναι ηθαγενείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν ο κύριος Θοδωράκης τολμήσει ξαναπατήσει το πόδι του στην Κρήτη, αλλά δυστυχώς έλεγα προηγουμένως αυτό το πράγμα. Ότι στην Κρήτη μπορεί να βρει φοβερά παλικάρια. Ανθρώπους δηλαδή που πραγματικά
σε εντυπωσιάζουν με το ιερισμό τους, πώς να το πούμε, το σθένος τους. Αλλά μπορεί να βρεις και τον κατημά του κατημά, αδερφέ μου. Δεν μπορείς να, είναι σπάνιο να βρεις τόσο χαμηλού επίπεδου ανθρώπους σε άλλο τόπο. Θα ξεχάσουμε την υποδοχή του ΓΑΠ στα Ανόγια. Αυτό να μου πεις. Θα ξεχάσουμε. Το πολιτικό του κίνημα από πού? Από τον πιο αγιασμένο τόπο με τα αίματα, βέβαια, με το ολοκαύτωμα των Ανογίων. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν όλα σύσσωμα τα Ανόγια. Όχι. Έτσι, μια εκεί κάστα δράκα ανθρώπων ήταν. Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείτε δηλαδή. Οι Ανογιανοί έχουν, πώς να το πούμε, περί πολλού το γεγονός ότι καλέσανε όποιον θέλει να είναι με τη Χρυσή Αυγή να βγει δημόσια στην πλατεία και να το δηλώσει. Χωρίς να γίνει τίποτα. Και έτσι είναι η μόνη περιοχή που η Χρυσή Αυγή παίρνει μηδέν. Παίρνει μηδέν ψήφους. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Χρυσή Αυγή είναι χειρότερη από τους δοσύλλογους που πουλήσαν την πατρίδα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα θέμα. Ή επειδή είμαστε κολλητάρια και κομματόσκυλα του κερατά μια ζωή ολόκληρη και δεν έχουμε την αξιοπρέπεια να φτύσουμε κατάμουτρα αυτούς που φέρανε τη χώρα, το παίζουμε παλικάρια. Εκεί που μας παίρνει και που δεν μας παίρνει, λούφα και παραλλαγή. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, Δημήτρη. Το τεράστιο, δηλαδή το πολυπλόκαμο πελατειακό κράτος και η ψευδαίσθηση πια ότι ακόμα και τώρα, εδώ είναι όμως το πολύ άσχημο που συμβαίνει, ότι τώρα δεν προσφέρει το πελατειακό κράτος, τουλάχιστον με τη λογική που πρόσφερε παλιά, ότι θα διόριζε, θα έκανε, θα έδειχνε. Μιλάμε για επαιτία πλέον στο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαθύ αυτό που έχει δημιουργήσει τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στην Όχι, χώρα. Πραγματικά. Διάβαζα τώρα στην Huffington Post, δημοσιεύτηκε μια μελέτη που έχουν κάνει επιστήμονες μελετώντας την κατάσταση 1.700 Ισραηλινών πολιτών, όπου βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο φόβος της τρομοκρατίας, δηλαδή η κατάσταση διαρκούς στρες υπό την αδιευκρίνηση απειλή μιας τρομοκρατίας, ξέρετε, γενική κεθολή, οδηγεί πιο γρήγορα στο θάνατο από ότι αυτή καθ' αυτή η τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή έχεις περισσότερους θανάτους και θύματα από το γενικό φόβο της τρομοκρατίας από ό,τι γίνεται. Φανταστείτε τι γίνεται σε μια Ελλάδα όπου ο ελληνικός λαός τρομοκρατείται εδώ και 4 γενιές. Έτσι, κάποιες γενιές βεβαίως για να κατασταλούν η τρομοκρατία ήταν αιματηρότατη και τώρα η τρομοκρατία απλά είναι τρόπο ζωής. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί αύριο. Αν θα έχεις μισθό, αν θα μπορείς να επιβιώσεις με τις τράπεζες, με όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Φανταστείτε τι αλλίωση γονιδιακή γίνεται εδώ πέρα στο Μέσο Έλληνα αυτή τη στιγμή. Η γενοκτονία που εφαρμόζεται σήμερα εναντίον του ελληνικού λαού φτάνει μέχρι το γονίδιό του. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η τρομοκρατία που ασκήθηκε επί δεκαετίες στον Έλληνα και που η δική μου γενιά γνώρισε τον απόϊχο, γιατί δεν μπορεί να μην είχε γνωρίσει κανείς της δικής μου γενιάς να μην έχει τα ακούσματα από τους γονείς του, ανεξαρτήτως αν ήταν πολιτικοποιημένοι ή συμμετείχαν ή οτιδήποτε. Αυτό το φόβο, μην εκδηλώνεσαι, μη στιγματιστείς, πρόσεχε. Και αυτό το πράγμα το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που εμείς δεν το ζήσαμε, γιατί είμαστε πιτσιρίκια. Κοίτα τη δουλειά σου. Στο 1970, αλλά μας κατέτρεχε γιατί οι γονείς μας το ξέρανε, το είχαν ζήσει, έστω και αν δεν ήταν υποκείμενοι πιστοποιητικού κοινωνικού φρονημάτων. Οι δικοί μου γονείς, ας πούμε, δεν είχαν εμπλοκή με κινηματικές καταστάσεις ή με τις πολιτικοποιήσεις. Παρόλα αυτά, ο φόβος, μη λερωθεί το μητρό σου, πρόσεχε παιδί μου, πρόσεχε. Γιατί μετά πώς ξεκινάς τη ζωή σου, όλα αυτά τα πράγματα. Όλος αυτός ο φόβος, πιστεύω ότι τη δική μου γενιά και τις γενιές που είναι σήμερα σε μάχημες ηλικίες έχουν επιδράσει γονιδιακά και βγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που ήταν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η κριτική εκείνης εποχής ήταν αυτονόητο. Όλοι οι άντρες να σηκωθούν μέχρι 14 χρονών και να πάνε να πολεμήσουν για το νησί τους. Και γι' αυτό αυτός που κατέβαινε νότια δεν μπορεί να ήταν προδότης που έφευγε από τη μάχη. Ήταν αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο, για παράδειγμα, για έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Σπυρίδων Καπετανάκης, διοικητής χωροφυλακής Ηρακλείου, να γράψει αυτό το μικρό. Στο τέτοιο του, και αυτό
Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο ιστορικός εγκέφαλος που έφτιαξε το αφιέρωμα στους 62 πεσόντες, εκτελεστέντες του Ηρακλείου, στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή στοιχειώδη λογική, με εντυπωσιάζει μερικές φορές. Έβγαλε το κείμενο μιας επιστολής ενός νέου υπαλλήλου, όπου και αυτός εκτελέστηκε, όπου πραγματικά γράφει τη ζωή του. Δηλαδή αυτό που εισπράττεις από το κείμενο είναι τον τρόμο που νιώθει απέναντι στο τέλος του, στο τέλος που έρχεται. Mm-hmm. Ήταν η κατάσταση δηλαδή που προσπαθείς να εκτονώσεις τον πανικό σου και το φόβο σου, γράφοντας την τελευταία επιστολή προς τη γυναίκα σου, τους δικούς σου ανθρώπους τέλος πάντων. Και αντί απέναντι σε αυτό να βάλεις εκείνη την επιστολή, τη φοβερή επιστολή που ο Καπετανάκης στέλνει στη γυναίκα του και στα παιδιά του, λέγοντας «Μην ανησυχείς, εκκοινώνησα, τη θεκίζομαι υπερπίστος και πατρίδος», και τελείωσε, και μάλιστα μια γραφή τόσο αρμονική και τόσο βολική, δεν τρέμει το χέρι, δεν κάνει νυφάλια, τόσο αποφασισμένος, που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, αυτός γεννήθηκε ήρωας? Όχι, το θεωρούσε αυτονόητο ότι δεν μπορεί να μη συμμετάσχει στην κατάσταση της χώρας του, δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για το τι συνέβαινε στη χώρα του, στην πατρίδα του. Αυτό το πράγμα έπρεπε να τονιστεί εκεί και όχι να τους παρουσιάζουν απλά σαν θύματα. Έκαναν ολόκληρο αφιέρωμα για να παρουσιάζουν ότι είναι θύματα. Mm-hmm. Δεν ήταν θύματα, ήταν ήρωες. Γιατί αποφάσισαν και συνειδητά δώσαν τη μάχη. Αν όχι όλοι, πολλοί από αυτούς, ανάμεσά τους και αυτός ο άνθρωπος που μαθαίνοντας την ιστορία του προσωπική, και έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιους ήρωες σε αυτόν τον τόπο, πήγε στο σπίτι του και τους περίμενε. Σαν τον Ναπολέοντα του Σουκατζίδη στην Κεσαριανή, που είπε: «Εγώ δεν φεύγω από αυτή τη θέση, αυτή μου ανήκει», όταν τον πήρανε μακριά στα διερμηνέας στα γερμανικά που ήταν. Και λέει: «Όχι», όταν ακούστηκε το όνομά του, πήγε και πήρε τη θέση και εκτελέστηκε μαζί με αυτούς. Δεν είχε, φαίνεται, δεν ήταν το επίπεδο του κυρίου Τσίπρα να διαπραγματευτεί τη θέση του και να πάει άλλος. Πόσο μάλλον του κυρίου Θοδωράκη. Ναι, βεβαίως. Και ο κύριος Καπετανάκης έκανε αυτό το πράγμα που του έλεγε η συνείδησή του. Έμενε εκεί, γιατί ήταν δική του μου επιλογή, έλεγε στους δικούς του που του λέγανε: «Φύγε, σήκω, φύγε, πήγαινε, πάρε τα βουνά». Δεν μπορούν εύκολα να σε βρουν στα βουνά, και έλεγε: «Και ποιος θα πάει στη θέση μου? Δική μου επιλογή, θα την πληρώσει άλλος». Που ήταν το αυτονόητο, ρε γαμώτο. Το αυτονόητο. Και τώρα συζητάμε το αυτονόητο. Τουλάχιστον αυτό που είπες πριν, αυτός ο τύπος, μιας και αφορμή αυτής της κουβέντας ήταν η δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη, θα πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης της Κρήτης. Όχι, από προσώπου γης της Ελλάδας. Ναι, εντάξει, δηλαδή πολιτικά. Συγκεκριμένο, πολιτικά βέβαια. Και ηθικά. Έτσι. Πολιτικά, πολιτικά. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ζώα, πραγματικά ζώα. Πώς να του πει, γιατί προσβάλλουν τα ζώα τώρα. Βέβαια προσβάλλεις τα ζώα, γιατί. Τι να πούμε. Γιατί δεν έχουν συνείδηση, δεν σου δεύτερα αυτά που δεν έχουν συμβεί. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 4:03 λεπτά. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Έχουμε τελειώσει με το για σήμερα. Ελπίζω αύριο να συνεχίσουμε στις 2 η ώρα. Εντάξει, για την μικρή αναστάτωση που προκλήθηκε πριν την έναρξη εδώ της εκπομπής, υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα, γι' αυτό υπήρχε και μια ανακοίνωση, ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό, για μια ανακοίνωση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή. Τελικώς, επειδή συνηθισμένοι να προσπαθούμε να ξεπερνάμε κάθε τι, ξεπεράστηκε και αυτό και βγήκε η εκπομπή ξανά στον αέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, από μένα το Θέμη να έχετε ένα καλό απόγευμα. Και από μένα βεβαίως επίσης. Γεια χαρά.
διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».